www.radio.gr. Πα, 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 κάντε like. Πα, 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 like, like, πα, 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 πα. Παρακαλώ. Ξεκαλάζε και είμαι ανατολική δράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευση. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περιβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περιβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζει στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Πα, 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 τι πατριδολαγνία είναι αυτή που έχω δει. Τι υποκρισία είναι αυτή που έχω δει. Πα, πα, πα. Ήρθε ο Ερντογάν, τον αφήσαμε και πέρασε. Και πήγε πάνω στην Τουρκία να πούμε και ήρθε εδώ. Και ο Τσίπρας. Έπρεπε να τον αφήσει έξω, έπρεπε να είμαι εγώ πρωθυπουργό, να δεις τι θα έκανα. Τι θα έκανες, ρε Καλαγιώζη, άμα σε δώσει κανένα Τούρκο 1200 ευρώ το μήνα στην επιχείρησή του και εσύ παίρνει 400, ξέρεις τι θα κάνεις. Αφαιρεί είμαι αφέντη ως Μπολτού. Ως Μπολτού αφέντη, παλιό ψευταράδες. Και πέρασε και πήγε στην Κομωτινή να πούμε. Και πήγε στην Κομωτινή και τι είπε, η συνθήκη της Κοζάνης να πούμε και η συνθήκη της Γλωσσάνης. Ύστερα το παραμύθρε. Ξεσηκώνεται και τον κόσμο εσύ στα βρωμοκάναλα τα αθηναϊκά. Βρωμοκάναλα. Τι σας έπιασε, τι έκανε ο Ερντογάν όταν έκανε να πούμε, πώς το λένε, κουμπαρλίκι ο Σωσίας του Μπατάκη με τον Καραμαλή. Ε, καλά ήταν τότε. Άσε τώρα που γίνεται και η ιστορία να έρθει. Ξεφτύλα μας έκανε ο Ερντογάν, ξεφτύλα μας έκανε. Γιατί σε έκανε ξεφτύλα? Σαν κατακτητής έρθε. Σαν κατακτητής έρθε. Αφισβήτησε τα πάντα. Συνδίκες Λοζάνης, τουρκική μειονότητα λέει στην Κομωτινή και όχι μουσουλμανική. Σαν κατακτητή ήρθε, σαν τι ήρθε. Τι ομάδα είσαι? Τι θες τώρα δηλαδή να αποδείξει? Τι ομάδα είσαι? Άλλο τα εδαφικά, άλλο τα επιχειρηματικά. Τι ομάδα είσαι? Άρης είσαι.
Πάρε το τσουκαλάκι σου και πάρε 10. Βρεάζε τώρα τα δικά σου. Πάρε το τσουκαλάκι σου εκεί πέρα. Πάρε και στο, πάρε και τον Μπολτόκ εκεί μαζί. Το δώσει καμιά σκυλοτροφή και μην μιλά. Καλημέρα για σένα. Καλημέρα σε όλου. Πατριδολάγνη που έχει τον Τούρκο εκεί και παζαρεύει στο Χαριλάου. Τα εδάφη σε πειράξανε. Λιμοτάγαρο να πούμε. Τι έγινε γιατρέ. Πατριδολάγνο. Ο Γκελμπάζ να έρθει να πάρει τον Άρη. Πάρει πρωτάθλημα. Να ανέβει. Να κάνει πορεία. Με Τούρκο επενδυτή. Ο Γράντας δεν τον έκανε, Τούρκο θέλει. Άρα κάτι φάπες που θέλετε. Για λέγε λοιπόν. Τι να πούμε. Τι να πούμε. Πες μας τι κάνεις. Καταρχήν έχεις καιρό να έρθεις. Ναι, κάνεις ναι. Συνέδρια, κάνεις. Έχουμε και αυτά, εντάξει. Ναι. Με τις βελόνες να πούμε. Ναι, ναι. Αυτές τις βελόνες τις ανανεώνεις. Τι εννοείς. Τις βράζεις. Όχι, τις βράζουμε. Είναι μια χρήση πλέον. Οι βελόνες του βελονισμού. Και πετιούνται μετά από δηλαδή, καθένα. Άμα πάει ο κόκκινος, ναι. Ας πούμε, και το τρυπείς με τη βελόνα. Βελόνα και. Μετά στη βελόνα. Στον κάλαθο, ναι. Στον κάλαθο είναι. Ναι, ναι. Στο κουτί απορριμμάτων. Κουτίο. Ναι. Στο κουτί. Στο κουτί απορριμμάτων. Ναι, ναι. Δεν ανακυκλώνονται αυτά. Ανακυκλώνονται, πετιούνται βέβαια, αλλά δεν είναι. Δεν ξέρω. Στο μπλε αυτό. Στο μπλε κάδο να πούμε. Θεωρητικά ναι, αλλά δεν ξέρουμε κατά πώς. Δεν υπάρχει πλέον νομοθεσία για ειδικά απορρίμματα υγειονομικού υλικού. Δεν υπάρχει νομοθεσία. Δεν υπάρχει. Όπου γουστάρει θα πετά. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τι έγινε αυτό το διάστημα Δεκέμβρη, τι λέει. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ναι. Τώρα ναι. Καλά για μας, μάλλον για τον κόσμο, όχι, αλλά εντάξει. Μέρες, πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Μη φωνάζει. Είμαστε στην Αθήνα. Ναι. Διάφορες δουλειές, συνέδρια. Είδαμε και τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Ναι. Ναι. Πήγε στο Καραϊσκάκι, είδε στον Ολυμπιακό. Ναι. Με τον Απόλλωνα. Ναι. Με πήρε τηλέφωνο και με λε: Βρίζουν το λεμονί μου. Βρίζουν πολύ. Γιατί τον βρίζανε. Γιατί πολύ αμυντικό. Με μισό επιθετικό έπαιζε με τον Ιουγκοσλάβο μπροστά μου, τον Σέρβο. Ναι. Τον έβγαλε ένα σερβι φάτ. Πήγαινε 4-4-2 όπως είπες και εσύ. Τεκουτουκουτούκου. Εντάξει. Του βγήκε όμως, γιατί άμα δεν έβγαινε μετά το 80 θα βάρευαν τα πόδια. Και ευτυχώς μπήκε στο 70 από ό,τι μπήκε τον γκολ. Και ηρέμησαν. Αλλιώς θα υπήρχε μουρμούρα. Ναι. Το γήπεδο δεν ήταν. Δηλαδή. Κάνα κοτρώνει και εσύ εκεί. Όχι, όχι. Πολιτισμένα πράγματα. Πώς είναι το Καραϊσκάκι. Καθαρό. Τουλάχιστον εγώ όπως το είδα πρώτη φορά πήγα. Καθαρό, ωραίο. Με το περιοδικό σου στη θέση σου. Κατά καθίσματά σου. Με το μεγάφωνο να φωνάζει. Με τις μπουτίκ από κάτω. Εντάξει, δεν ήταν δηλαδή. Είχε. Και ο Κόκαλης μαλώνει εκεί πέρα με τον. Κάτι ακούω τώρα γίνεται. Μια αναμπομπούλα εκεί. Βρίζει. Βρίζει ο Μαρινάκης τον Κόκαλη που θέλει να κάνει δουλειές με τον Μελισανίδη και τέτοια. Από πίσω υπάρχουν μάλλον οικονομικά συμφέροντα. Ναι, συμφέροντα. Γι' αυτό βρίζονται. Οι ομάδες είναι ένα όχημα. Ο κόσμος τι είχε. Διέκρινες κάτι όχι, ή το λεμονί βρίζαν μόνο. Μόνο το λεμονί. Στο αγωνιστικό δεν πήθη ο Ολυμπιακός. Ναι. Και το ξέρουν όλοι βέβαια. Με αγχωμένο έτσι. Λένε ότι θα το πάρει ο ΠΑΟΚ φέτος το κομμάτι. Όχι, όχι, όχι. Τι λένε. Ελπίζουν να το πάρουν οι Ολυμπιακοί. Έτσι νομίζουν. Έτσι νομίζουν. Και γιατί να μην το ελπίζουν αφού ήταν πρώτο εκείνη τη στιγμή. Αφού είσαι πρώτος, θα το χάσει, δεν νομίζω. Βέβαια κανείς δεν πήθη και όποιος αντέξει μέχρι το τέλος. Ναι. Ποιος αντέξει. Αν θα γίνουν και μεταγραφές, τώρα δούμε και τι μεταγραφές θα γίνουν τον Ιανουάριο. Κάθε ομάδα, δηλαδή, άμα έρθει ένας Μυραλάς και λίγο ξεμπουκώσει 200 επιθετικά, θα είναι καλύτερα. Αν ο ΠΑΟΚ πάρει ξέρω εγώ, κάποιο δεξιά-αριστερά κάτι, οτιδήποτε, και αυτός τώρα. Πήγε για παρτά, χειμερινά. Ναι. Ο Βερίνη άκουσα σχολικό δίτηδα. Τι έπαθε ο Βερίνη. Σχολικό δίτηδα. Πώς γίνεται. Έγινε. Άνθρωπος είναι. Και στα 50 μπορεί να πάει. Πόσο σε κρατάει έξω αυτή. Κοίταξε, σαν ποδοσφαιριστή. Στο μάχη του λοιπόν. Φεύγει με άλλα παρασκοπικά, πα σπίτι σου την άλλη μέρα. Αλλά το θέμα είναι. Πότε θα μπορούσε να πει. Τη κλάση τον έφτιαξε σχολικό ειδήτη, αδερφέ. Εντάξει, είναι ένα μεγάλο παιδί. Εντάξει. Να του ευχηθούμε περαστικά. Ναι. Εντάξει. Ναι. Στο ανέβασμά του επάνω τώρα έπαθε και αυτό το πράγμα. Να πούμε περαστικά το Βιερίνια. Άρα θα παίξω Κρέσπο αύριο. Δεξί μπακ. Αριστερό μπακ. Θα παίξω Κρέσπο. Ο Μάτος είναι δεξί. Ο Μάτος είναι δεξί. Το Δελιανίδη τον έχουν για τα σκουπίδια. Ο Λεβέκ είναι Fiat 128 3P. Ο Λέοβατς βγήκε. Ο Λέοβατς αποκλείται να μπει δηλαδή. Τελείωσε, καθάρισε. Τον καθάρισε. Για σούτ δηλαδή. Τελείωσε, καθάρισε. Εγώ αν ήμουν Δελιγιανίδης θα ζητούσα το Γενάριο να φύγω. Σωστό. Όπως ο Κωνσταντίνος. Δανεικός, πάει σε μια ομάδα να παίξει μπαλίτσα του παιδί. Δεν θέλω να παίξω. Δεν γουστάρω. Δηλαδή τι. Έχει ο Λεβέκ, δεν παίζει ο Λεβέκ, παίζει ο Λέοβατς. Δεν παίζει ο Λέοβατς, φέρει το Βιερίνια. Παθαίνει κολικοειδίτιδα. Ο Βιερίνια θα παίξει ο Κρέσπο. Δεν πάτε στο διάλογο, θα του έλεγα. Δεν γουστάρω να παίξω. Εσύ τι θα έκανε. Σωστό. Να πάρει σε μια ομάδα να παίξει μπαλίτσα. Στο διάλογο θα του έλεγα, βγαίνετε από εδώ πέρα. Κάποιοι δεν πρέπει να φύγουν έτσι κι αλλιώ. Ναι, θα έλεγα. Ο Ολυμπιακός έδιωξε τέσσερις. Πάω κάπου να παίξω. Πώς. Έδιωξε τέσσερις. Ποιον. Τον Καπίνο, τον Καρσελά, τον. Όχι, και άλλου δύο. Τον Καπίνο γιατί έκανε σωστά. Νομίζω δεν έκανε σωστά. Κουνέλι, πολύ μικρό ακόμα. Γιατί Κουνέλι.
Γιατί? Κουνέλι είναι, γι' αυτό. Κουνέλι είναι. Τι είναι. Τον Στιέλα. Νομίζω ότι έπρεπε να το στηρίξει λίγο τουλάχιστον. Τον αριστερό μπακ τον έδιωξε. Δεν είναι για Ολυμπιακό. Τον Κούτριο. Τον Κούτριο. Τον τερματοφύλακα του Καφίνο για Ολυμπιακό. Η μισή ομάδα Βασίλου μου δεν είναι για Ολυμπιακό. Όταν είχε δηλαδή Ρομπέρτο, γίνεται τώρα να έχει Καφίνο. Πάω Ξάνθη και βλέπω τον Καφίνο. Δευτέρα λέω τον Αλέβα τον Νίκο, λέω νομίζω Ολυμπιακός έχει πρόβλημα με τον τερματοφύλακα. Βέβαια. Πεδαράς είναι ο Καπίνο, με λέει. Ναι, ναι. Λέω, έχει προσόντα, αλλά δεν άξιζε. Είναι λέει ψηλός, έχει ο Φούντας, λέω ψηλός ήταν. Τι άλλο πει ότι είναι ψηλός. Φαινόταν ότι ο Καπίνο, αλλά τώρα να το βγάλουν πουλημένο και τέτοια για τον Διόξιν. Να σου πω κάτι. Πες, είσαι ντεφορμέ, δεν ανεβαίνεις. Συγγνώμη, αυτή είναι η αλήθεια. Το βγάλουμε το παιδί ότι είναι ύποπτος. Με αυτή την ομάδα, με αυτή την άμυνα του Ολυμπιακού φταίει ο Καπίνο, δηλαδή. Όχι, δηλαδή, λέμε ότι ο Καπίνο είχα πει εγώ ότι δεν πατάει καλά. Ούτε η άμυνα πατούσε. Εδώ και 6 μήνες για τον Καπίνο. Και πότε θα πατήσει καλά. Δεν πατάει καλά ο Καπίνο. Λέω Νίκος Πεδαράς λέει ο Καπίνο. Έλα πάρ' το σπίτι του άμα είναι Πεδαράς. Λέω κάνετε βάρη μαζί. Τι είπα και ο Πεδαράς. Τώρα λέει καλά κάνει και τον έδιωξε. Άσε ρε τώρα Νίκο του λέω εντάξει και έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά εγώ το είπα πρώτος και το δίκαιο μου το ζήτησα στον Καρατζαφέρη. Λέω δικαιώθηκα με τον Καπίνο πριν 4-5 μήνες. Και στην Ξάνθη που πήγαμε, παρέα δεν πήγαμε. Ναι. Τι σε έλεγα. Δεν τραβάει καλά, δεν πατάει καλά. Του κάνει μια μεγάλη απόκρουση, του τρώει το στραβό, δεν πατάει καλά με τα πόδια, με την μπάλα. Αλλά όχι να το βγάλετε ότι είναι πουλιτάρι. Όχι να το βγάλετε στημένο, όχι να το βγάλετε ανήθικο. Εμάς δεν μας έδινε ποτέ κανένας ποδοσφαιριστής, ούτε μας πυροβόλησε, ούτε κανένας μάναζερ. Δεν είπαμε ποτέ κανένα ποδοσφαιριστή ανήθικο. Ο Ναστασιάδης είπε για τον Τζαβέλα, εμείς δεν είπαμε τίποτα. Ο Ήβιτς είπε για τον Τζαβέλα, εμείς δεν είπαμε τίποτα. Για ανηθικότητα. Τώρα είναι χοντρός, είναι αργός, είναι βαρύς, είναι ανέκριτος, θέλει βελτίωση. Αυτά έχουμε πει για δύο πράγματα. Αλλά για το ηθικό κομμάτι δεν πειράξαμε ποτέ κανένα ποδοσφαιριστή, ούτε κανέναν στην οικογένειά του μέσα. Νίκος από Γιαννιτσά. Στη Μεσημβρία έχουν κρεμάσει μια αρμαθιά σκόρδα για το μάτι σου. Αυτό το μάτι σου μας έβαγε, λέει. Αρμαθιά. Θα κατηγορηθείς. Πλάκα, κάνετε μόνο. Ναι. Σας λέω, Βιερίνια θα πάθει θλάση. Ευτυχώς την γλίτωσε. Τώρα πάθει κολικοειδή. Δεν είπα εγώ ότι θα πάθει κολικοειδή. Τώρα που τον είπες περαστικά, να δούμε τι θα πάθει. Τα χειρότερα τώρα έρχονται. Τι τον είπα. Που είπες περαστικά. Περαστικά, γιατί τώρα κάνα τρίμηνο. Ανθρώπινη τώρα πλευρά. Με κάνα τρίμηνο έξω. Όχι, ρε. Όχι. Αλλά αλλιώς είναι τώρα με τον Βιερίνια μπακ. Τώρα πώς ανεβαίνει. Με τις κοίταξε τώρα, ο Βιερίνια είναι απώλεια για τον ΠΑΟΚ αυτό. Θα σου πω για την απώλεια για τον ΠΑΟΚ. Ο Βιερίνια είναι απώλεια γιατί ο Κρέσπο είναι στόπερ. Ανεβάσματα δεν μπορεί να έχει. Αν το βάλεις και από την αριστερή μεριά είναι πολύ, πολύ πιο δύσκολο. Δεύτερον, ο Παναθηναϊκός δεν έχει καθαρό με δεξιό εξτρέμ. Παίζει ο Βιγιαφάνες. Ο Βιγιαφάνες είναι καλός παίκτης για δεκάρι. Άξονα είναι ο Βιγιαφάνες. Δεξί μπακ, ο Κουλιμπαλί, τρεις θλάσεις στην τσέπη, μία ή άλλες δυο στα ποδάρια, δεν παίζει. Θα βάλουν, λέει, τον Κολοβέτσιο. Ο Κολοβέτσιος είναι στόπερ. Ναι. Με τον Βιγιαφάνες δεξί εξτρέμ και τον Κολοβέτσιο δεξί μπακ που είναι στόπερ. Θα έκανε πάρτι εκεί. Ο Μακ και ο Βιερίνια στα ανεβάσματα θα τους είχαν πάρει εκεί την πλευρά, θα τους είχαν από την άλλη πλευρά με το Μάτο και το Λιμιό, θα τους αλλάζαν τα πετρέλαια. Τώρα με τον Κρέσπο πασκουτσός. Πασκουτσός μονόπλευρα. Κινδυνεύεις. Αλλά και ο Μάτος, τώρα να μην πω την κακία τώρα και που είναι γουρσούζης. Ανέβα Μάτος, κλείσε Μάτος, κάνε Μάτος, δράσε Μάτος, μην πάθει καμιά θλάση και ο Μάτος. Ναι. Και μετά λέμε αμά τι γίνεται. Αν πάθει καμιά θλάση τώρα, γιατί. Πάει κι αυτός. Βγαίνει ο Βιερίνια έξω. Ο Λέοβατς είναι Fiat 128 με τον Κρέσπο για το συνεργείο του Πεντμεζά, σαν το Κόρδοπα, χαλάει συνέχεια να πούμε. Και μπαίνει η πλευρά στο Μάτος. Θα ανέβει ο Μάτος. Θα πάει διαγώνια ο Μάτος, θα σπριντάρει ο Μάτος. Δεν βάζουν το Δελιγιαννίδη ένα τέταρτο να το ξεκουράσει. Είναι το μάτς στην Ξάνθη 3-0. Βάλε 20 λεπτά το Δελιγιαννίδη. Τι είναι, από Προκτόβγη και ο Δελιγιαννίδης. Τι είναι, απέκτης είναι, ταχύτητα έχει, άπειρος είναι, στο μαρκάρισμα είναι μέτριος, ανεβάσματα έχει, σκοράρει. Τι πρέπει να φέρνει λεφτά δηλαδή, ο μπαμπάς εκεί πέρα να είναι μάνατζερ. Τι στο διάλογο έχει. Λεπρός είναι ο Δελιγιαννίδης. Γιατί το ξέρω το παιδάκι να πούμε. Λεπρός είναι, ρε. Εδώ ρε, ο Λιμνιός τρόμαξε για να πάρει ευκαιρίες. Αναγκαστήκανε να τον βάλουν το παιδί. Το Λιμνιό. Αναγκαστήκανε να τον βάλουν. Θα βάλει τώρα τον Κρέσπο αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ τον Κρέσπο. Τι να σου πω. Αν δεν έχει ένα γρήγορο Παναθηναϊκός να τον πετάξει εκεί πέρα. Δεν έχει. Εγώ θα βάζα τον Χουλτ. Πώς το λένε αυτό. Το Χουλτ θα τον έβαζα από την άλλη μεριά. Με το ανάποδο πόλια πάνω στον Κρέσπο. Πάρει την μπάλα κάτω, τριπλάρε, θα σου κάνει πέναλτι. Δεν θα το δώσει βέβαια διαιτητής γιατί είναι δικός του, να πούμε. Αλλά μπες εσύ, κάνε ράνε, ξέρω εγώ κτλ. Εσύ αυτό το μάτς στο Λιμνιό θα τον έβαζες από τα δεξιά, στο συγκεκριμένο το παιχνίδι.
Από τα αριστερά και όλα από τα δεξιά. Τα αριστερά. Ποιο είναι ο πιο καλό μου παίκτη, ο Λιμιό είναι, από αριστερά. Πιο εκρηκτικό αυτή τη στιγμή, ο Μάκου δεν έχει έρθει ακόμα στα επίπεδα. Μάμα δεν πάρω μπέναλτι εγώ από τον Κουντρουμπί, πώ το λένε, τον. Αυτό, δεν πρέπει σε αυτό το μάτσο που είναι δικό σου δικό να τον βάλει στα αριστερά, το Λιμιό. 100%. Είναι πιο εκρηκτικό αυτή τη στιγμή, ο Μάκ δεν είναι στα αριστερά. Κολοβέτσιο είναι αργό το παιδί, δεν είναι για την πλευρά, δεν κακό παίκτη. Στόπερ καλό είναι. Δεν κακό παίκτη, αλλά άμα παίζει ο Κολοβέτσιο δεξιμπακ, θα βάλω όπω λέει στο Λιμιό. Και ο Βιερίνια να ήταν από εκεί δύο, θα τους είχαν διαλύσει. Τώρα η σκολικοειδίτιδα είναι αμάκι αυτός ο Βιερίνια. Τώρα που βρήκε να πάθει σκολικοειδίτιδα, είναι απώλεια για αυτό το μάτς. Είναι για τον ΠΑΟΚ απώλεια αυτό το μάτς. Και για άλλα μάτς. Και για άλλα μάτς ίσως. Mm. Τώρα σκολικοειδίτιδα, λαπαροσκοπικά τι σημαίνει, τι θα το κάνει τον άνθρωπο. Τι το βγει, εντάξει, θα βγει την άλλη μέρα. Με πλήρη νάρκωση θα τον κάνουν. Όχι, τάκ, τάκ, περίγωρα. Την άλλη μέρα φεύγει, ίσως και την ίδια μέρα. Παλιά σπίτι. Που μας ράβανε, θυμάσαι. Εντάξει. Θα κάτσει τρεις μέρες μπορούσε να κάτσει. Θα δώσουν στο νοσοκομείο για τρεις-τέσσερις μέρες. Θα κάτσει τρεις μέρες, τέσσερις. Όχι, την άλλη μέρα έφυγε. Όχι, στο σπίτι μπορεί να κάτσει. Ποδοσφαιριστής, δεν διάβαλα να σηκώνεται απλά. Πρέπει να τρέχει. Ναι. Μια εβδομάδα τουλάχιστον 10 μέρες. Το άλλο μάτς θα παίξει, ας πούμε. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Mm. Δεν το ξέρεις. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.3 ο Νίκος από Γιάννητσα θα βάλει σκόρδο. Λέει. Και άμα βάλει σκόρδο, τώρα φταίω εγώ. Φταίω εγώ που. Δηλαδή, αν πάθει θλάσσιο μάτο, θα φταίω εγώ. Που τον έχουν εκεί ανέβα κατέβα με καλαμάρια, με τα μικρά μάτ. Πάλι καλά που δεν το βάλουν και με τον Εγινιακό εκεί πέρα, με τον Χαντζάνα να παίξει. Εκεί πέρα. Λοιπόν, το βλέπει άσο το μάτ. Τον Πάοκ. Ναι, τον Πάοκ. Αν ο Πάοκ τον σεβαστεί τον Παναθηναϊκό σαν αντίπαλο και δεν πάει ψηλωμένο, ναι, θα βγει και σχετικά ίσω και εύκολα. Ναι. Αν ο Πάοκ πάει ψηλωμένο ότι θα το πάρω το μάτς ποιο Παναθηναϊκό θα τον ρίξω 4, εκεί μπορεί να έχει πρόβλημα. Για τρέλα, και εσύ. Τι θα βγει, είναι λίγο επικίνδυνο μου φαίνεται. Το μάτς. Ναι, ναι. Και ο Πάοκ είναι λίγο ομάδα ψυχολογία νομίζω. Δηλαδή. Τη μία στιγμή πάει για πρωτάθλημα, την άλλη γίνεται ένα πανικό και τα ρίχνουν την καρδάρα και το γάλα κατά κύριο. Και φταίνε όλοι και μετά. Αλήθεια, ναι. Και, δηλαδή, μία ήττα, λέω τώρα, χτύπα ξύλο τον Πάοκ, μία ήττα θα κινήσει διάφορα θέματα. Και ισοπαλία θα κινήσει. Και όχι τόσο πολύ. Και να δούμε πώς αντιδράσουν και οι παίχτες στο πρώτο μάτς με κερκίδα και μάλιστα με δυνατή κερκίδα που θα είναι. Θα είναι και φαβορή, ε. Έτσι, που θα είναι και φαβορή. Ναι. Και η κερκίδα όμως θα ασκήσει και πίεση αν δεν μπαίνει τον γκολ. Λογικά και να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι παίχτες του ΠΑΟΚ σε κάποιες καινούργιες συνθήκες για τη φετινή χρονιά, έτσι. Κουλούρι σέντερφορ, πώς βλέπεις. Έναντι του Πρίγιοβιτς. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ ο Πρίγκιπς. Τι γίνεται με τον Πρίγκιπς, ρε παιδιά. Θα σου πω τι γίνεται με τον Πρίγκιπς. Γιατί κάτι γίνεται τώρα και όχι αγωνιστικό, έτσι. Όχι, είναι κάτι παίζεται τώρα. Ψακώθηκε με τον Ρουμάνο. Ναι. Ναι. Ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι ο Πρίγκιπς. Ναι. Λέει ότι φταίει ο Ρουμάνος που δεν τον τροφοδοτούν όπως πρέπει και ότι χάνει αξία εξαιτίας του προπονητή. Την άλλη, ο προπονητής λέει αυτός πρέπει να προσαρμόσω όλο το παιχνίδι μου το επιθετικό πάνω για να φορτώσω αυτό να πάνω του. Οπότε αυτό είναι για ένα κομμάτι, μόνο το κεφάλι. Οπότε εγώ δεν μπορώ να φτιάξω μια ομάδα να φορτώνω αυτόν. Ναι. Ποιο έχει δίκιο, λέει ο Αλέφαντε. 100% Ρουμάνο, να πούμε. Εγώ μου κάνει εντύπωση. 100%. Ο Πρίγιοβιτς είναι παλαιάσκοπη σεντερφόρ. Δεν γουστάρουμε, λέει σεντερφόρ. Αργού, ανέκρηκτου. Δηλαδή ο Κουλούρη μου λέει δίνει μια ταχύτητα. Ναι, αλλά είναι τσαπατσούλη. Ο Κουλούρη. Είναι τσαπατσούλη. Βέβαια σε μια γρήγορη τετράδα. Έχει πιο πολλά μέτρα συμμετοχής. Εντάξει. Είναι πίσω πάρα πολύ. Είναι καλός αθλητής ο Κουλούρης, αλλά δεν βγαίνεις με τον Κουλούρη. Θες παίκτη. Και αν πουλήσουν τον αυτόν και φέρουν τον Μπέρκ, για μένα θα κάνουν πολύ καλή κίνηση. Ο Μπέρκ πολύ έχει όλα μεγάλη κίνηση στοιχεία, αυτή, βέβαια. Μεγάλη κίνηση, μπορεί να έχει τραβήθει και στα πλάγια. Και μπάλα ξέρει. Μια τρίπλα δώσει μια πάσα. Βέβαια. Όταν δώσει την πάσα, μπορεί να βγει στον κενό χώρο να την ξαναπάρει την πάσα. Δημιουργείται ένας που λέει και ο κόκκινος πουλαρισμός στο επιθετικό. Παιχνίδι. Πουλάρι. Κατάλαβες. Πουλαρισμός. Γίνεται πουλάρι. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Όσο για εσάς που λέτε για τον Ερντογάν, γιατί πάτησε να πούμε στην Ελλάδα, όταν πουλάτε τα σπίτια σας στους Τουρκαλάδες έναντι πινακίου φακής, είναι καλά, ε. Σας πήραξε ο Μουστάκιας που ήρθε τώρα και πάτησε τα πάτριά μας τα εδάφη. Που ούτως και άλλως υποθηκευμένα είναι και αυτά. Τα πάτριά μας τα εδάφη. Τα χρωστάμε. Δηλαδή μένουμε με ενίκιο. Δεν είναι δικιά μας η Ελλάδα, τη χρωστάμε. Ενίκιο πληρώνουμε.
Εγώ δεν είναι δικό μου το σπίτι. Κοίταξε, πολλά, πληρώνω ενίκιο. Πολλά από τα... Πληρώνω ενίκιο. Ό,τι είναι δημόσια περιουσία, πολλά... πουληθεί χίλιες φορές όπου και να είναι. Πολλά από τα οικόπεδα. Από το να το έχει το δημόσιο, ναι. Να πουληθούν τα πάντα, εγώ είμαι. Πολλά ό,τι τα... έχει και δεν έχει. Πολλά από τα οικόπεδα τα οποία υπάρχουν τώρα ακόμα αυτή τη στιγμή, ναι. Είναι με χαρτιά, με τη βούλα τη Οθωμανική Αυτοκρατορία ακόμα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ποια η οικόπεδα. Η εκκλησία έχει όλα τα οικόπεδά τη είναι με τέτοια χαρτιά. Έτσι. Με τη βούλα. Να θέλω να πω ότι δεν είναι του ελληνικού κράτου. Ναι. Το ξεχνάμε αυτό. Έχει τη βούλα του Σουλτάνου ακόμα, έτσι. Δηλαδή τα κτίρια της εκκλησίας είναι στο Σουλτάνο. Κάτι μετόχια, κάτι λίμνες, κάτι πικρολίμνες, κάτι διάφορα που υπάρχουν δηλαδή. Ναι. Όλη, ανά την Ελλάδα. Ναι, ναι. Είναι με τη βούλα με του Σουλτάνου. Όχι, είναι δηλαδή κληροδότημα από την εποχή τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μάλιστα. Δεν πέρασαν στη δικαιοδοσία του ελληνικού κράτου. Έτσι. Ακόμα ο κόσμος, δηλαδή, η Ελλάδα είναι χρεωμένη, έχουμε τέτοια και αυτά ανήκουν στην εκκλησία, οι λίμνες και τα εδάφη. Ωραίες κυβερνήσεις έχουμε. Εσύ πάρ' τον Τούρκο τώρα, πάρ' τον Τούρκο εκεί να κάνεις ομάδα. Άστε τώρα. Ρώτα και τους σουπεράδες εκεί, άστα δικά άμα σου. Τον θέλουν τον Τούρκο. Άστα δικά σου. Α, κατάλαβες, γιατί από εκεί έπρεπε να περάσει. Ψηφίδιδες, σουπεράδες και τα λοιπά. Να έχεις υπόψη. Δηλαδή, αν ένας Έλληνας που επενδύσει στην Τουρκία, τι το λένε, γίνεται, ελληνοποιείται η Τουρκία, θα σε πούνε οι Τούρκοι. Τι σχέση έχει τώρα με τα λεφτά. Και τι σχέση έχει, πού ήρθε ο Ερντογάν δηλαδή. Το εμπόριο να μην τον μπλέκεις. Όχι. Να μην τον μπλέκεις. Αν το κάνεις εμπάργκο για την ιδέα σου. Το εμπόριο είναι παγκόσμιο, φίλε. Αν τον μπλέκεις. Το εμπόριο. Άστο το εμπόριο. Τότε δεν υπάρχουν πατρίδες. Στο εμπόριο, ναι, στο εμπόριο δεν υπάρχουν και στο χρήμα. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Στο εμπόριο και στο χρήμα δεν υπάρχουν. Και στις δουλειές και στις business. Δεν υπάρχουν. Κατάλαβες, μπράβο. Που διεθνής τούλης μου γίνες από δεξιός. Σε αυτά, ναι. Από δεξιός μου γίνες διεθνής τούλης. Αυτά. Ότι συμφέρει τον πισινό σου. Όχι. Διεθνής τούλης. Ότι είναι ιδεολογικό είναι αυτό. Μα πες και στον κόσμο ότι πάλι πληρώσαμε με το over που δώσαμε προχθές. Αυτό που κάνατε, λέει, στο Βιερίνια δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Βρωμοσκούλικα στο Βιερίνια, δεν το ξεχάσουμε ποτέ. Τη σκολικοειδίδια ενός. Πάμε διάλειμμα. Να δεις. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrospor. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ο Νίκος από τα Γιαννιτσά, ο οποίος είναι φίλος εκεί του ΠΑΟΚ και επισκέπτεται και τη Μεσημβρία και πίνει και κρασί εκεί και πήγε να φάει σάντουιτς εκεί σε ένα μαγαζί και το διώξανε με τις κλωτσιές. Εσύ δεν είσαι, λέει, που μιλάς με τον Ραπτόπουλο. Ναι, περάστε έξω, κύριε. Ναι, γιατί. Γιατί λέει, είπε τη Μεσημβρία βρωμότοπο που έχει, λέει, μύγες, λέει, και κουνούπια. Μα εγώ, λέει, τι φταίω. Περάστε έξω, κύριε. Και μια. Μήγε δυναή, κουνούπια έχει. Έχει κατουνούπια σαν σε 130 είναι. Έκανε άλλο τη Μεσήμβρια να πούμε. Και επειδή άλλο έχει ταβέρνα στη Μεσήμβρια, τι πρέπει να πει δηλαδή. Ότι είναι το Χόλιγουντ να πούμε η Μεσήμβρια. Σε παρακαλώ πολύ.
Άσε που βγαίνω από τα στενάκι πέρα και κόντεψε να σκοτωθεί ο. Θα πάω στη δράμα, καθηγητή, θα πάω. Να δω, δόξα Άρης. 0-0. Θα είσαι εκεί με τον γιατρό. Δράμα! 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 Όχι, όχι. Γιατρέ, με τις ευλογίες μου να πας, δεν κερδίζει ποτέ γηπεδούχος, όπου και να πας. Με τις ευλογίες μου να πας εδώ το μάτς. Χ2 είναι. 0-3 ο Πάοκ. Κώστα, ήμασταν χαλαροί. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε κτλ. Πού είχα μείνει? Στον Ερντογάν. Στον Ερντογάν. Ο Τέλης Μπατάκης της Τουρκίας, λοιπόν, ο Ερντογάν. Ή ο Τέλης Μπατάκης. Ναι, ο Τέλης Μπατάκης. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ για λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν εμπορικότητα, σύσφυξη σχέσεων. Μέσα στη σύσφυξη σχέσεων ήταν. Πέταξε και το Γιλμάζ για τον Άρη. Βέβαια. Εγώ, αφού υπάρχουν λεφτά, γιατί να είμαι ενάντια? Και τι έγινε, δηλαδή, τι κάνανε οι Τούρκοι? Ήμασταν εχθροί και μαλώναμε. Ωραία. Τώρα μπορεί να γίνουμε φίλοι και να κονομάμε παρέα. Έχουμε εμείς κανένα αυτό για τη Κύπρου τα πετρέλαια? Έχουμε καμιά πρόσβαση? Ως Ελλάδα. Ως Ελλάδα. Όχι. Καταρχήν έμεσα εμείς μόνο. Ναι. Υπάρχει, υπάρχει, και το Ισραήλ καταρχήν υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει κυρίαρχο κράτος εκεί. Τώρα δεν, είναι, τώρα δεν μιλάμε για Ελλάδα. Μόνο που είναι το Ισραήλ εκεί. Μέσα εκεί. Αρχηγού παρόντος δεν έχει τίποτα. Δεν κουνιέται τίποτα εκεί. Λοιπόν, ο Παύλος από την Δαρδανελίου λέει καλησπέρα στην παρέα. Προτιμώ Πέντρο Κόντε από ΠΑΣ από τον Ψιλομίτη Μπέρκ. Θα δέσει 100% στην επίθεση με Πρίγιοβιτς. Γλύκος Μπρίκιτς, Κουλούρης, Λέοβατς εκτός ομάδας χθες με ποσοστό μεταπόλησης σαν Κλάους. Φίλε, πάνε να πουλήσουν τον Κοτσίδα και αυτός είναι ο στόχος τους. Νίκος Γιαννιτσά. Ο γιατρός είπε ένα μήνα εκτός ο Βιερίνια. Ο Ρουμάνος δοκίμασε 4-4-2, δοκίμασε και Δελιγιαννίδη. Και ο στόχος είναι να κάνει παιχνίδι κατοχής και να πρεσάρει τον Παναθηναϊκό ψηλά. Μάλιστα. Για να δούμε την παιχνίδια. Πάω το συμφέρει καταρχήν τον Πρίγιοβιτς να τον πουλήσει πριν το Μουντιάλ, ρε παιδιά. Εγώ δεν νομίζω ότι το συμφέρει. Μα... Δεν το συμφέρει. Γιατί δεν το συμφέρει? Γιατί μπορεί να, ανέβει, να βάλει κανένα δυο γκολ εκεί στο Μουντιάλ και να ανέβει πολύ αξία του στο Μουντιάλ. Και εκεί που είναι να τον πουλήσει τώρα, ξέρω εγώ, καμιά 3-4 χαρτιά, δεν ξέρω πόσο μπορεί να πουληθεί τώρα ο Πρίγιοβιτς, να πάει στα 7-8 να διπλασιαστεί η αξία του, ναι, στο Μουντιάλ. Και εγώ σου λέω μπορεί να κολώνα τη ΔΕΗ στο Μουντιάλ. Άλλο αυτό. Πιο κάτω δεν θα πάει. Όχι, κάτσε. Αν στον πάγο δεν βάλει για άλλου 7 μήνε κανένα γκολ, πάει τελείω. Πώ θα βάλει γκολ, αφού τσακώθηκε με τον Λουτσέσκο. Λουτσέσκο λέει, πώ θα βάλει γκολ εύκολα. Τον πήρανε χαμπάρι. Τον πήρανε χαμπάρι προπονητέ και τον βάζουν κολλητό ματουμά το πιο βόδι που έχουν. Ποιο είναι αργό βόδι, ξυλοκόπο? Ποιο είναι, ξέρω εγώ, αυτό ο οποίο κόβει τα ξύλα σε μια ομάδα? Ξέρω εγώ, στα Γιάννα μπορεί να είναι ο Μαυροπάνο. Ο παππού του Μαυροπάνου μπορεί να έκοβε ξύλα εκεί στο Ροδοτόπιο Ανίνων. Καράβλαχο 2 μέτρα, Μπαρμπαγιώργο, πάρ το να σου λέει τον Μπρίγιοβιτς. Τον παίρνει. Δεν κάνει γκολ ο Μπρίγιοβιτς. Και άμα κάνει, δύσκολα θα κάνει. Έκανε με τον Μαυροπάνο όταν ο Μαυροπάνο πήγε για κατούριμα. Είχε βγει 5 λεπτά, τραυματίστηκε. Έτσι έβαλε γκολ. Πάει ναι, μετά, φίλε, το... βάζει ο άλλο ο Σωσία του Σωτήρη Μουστάκα, ο προπονητή τη ΑΕΚ, βάζει να πούμε τον Τσικρίσκι. Βάζει το Τσιγκρίσκι κολλητά, τον Ιησού Χριστό. Το πιάνει το με τον Πρίγιοβιτς για κατούριμα. Ο Πρίγιοβιτς για κατούριμα και ο Ιησούς Χριστός. Στην πλάγια γραμμή ο Πρίγιοβιτς, στην πλάγια γραμμή και ο Ναζωραίος. Βγαίνει έξω από την περιοχή, έξω από την περιοχή και ο Ναζωραίος. Κολλητά, την έβγαλε 0-0. Ποιος άλλος θέλεις? Έπαιξαν εδώ πέρα ΠΑΟΚ με την Τρίπολη. Γίνανε 5 στημένα. Τραβάει τον Ινγκλέσιας 1-93 μοσχάρι να πούμε από τα χαφ μάντου μάνα πάνω στον Πρίγιοβιτς. Τραβάει και πάνω στο μάτο στο τσουκαλά με τη μύτη να πούμε μάντου μάνα από τα χαφ και αυτόν. Δύο μάντου μάν, τελείωσε. Καλά που ήρθε ο Μαουαρίτσιο στα ριμπάου και πέτυχε τα γκολ. Οπότε το έργο αρχίζει και γίνεται και δύσκολο. Τώρα υπάρχουν και προπονητές ανόητοι που μπορεί να τον αφήσουν σε ζώνη. Αυτοί θα το φάνε όταν φορτωθεί. Περιμένουμε τον Βλάκα τον προπονητή για να σκοράρει ο Πρίγιοβιτς. Λοιπόν. Ρε φίλε, τον Πρίγιοβιτς να τον φάει, αλλά να έχει κάποιον από πίσω. Αν είναι να τον φας για να βάλει τον Κουλούρη, κακός τον τρως τον Πρίγιοβιτς. Ναι. Μα σου λέω. Ακόμα, ναι, ακόμα ναι, βάλε ναι, το Μακ που λέω λόγο σε κάποια παιχνίδια. Ναι. Σε κάποια παιχνίδια, ιδίως με Πανιόνιο, κάτι τέτοια παιχνίδια. Μοναχό το Μακ. Μοναχό του. Πέτα το Μακ. Καλύτερη αυτή του. Με την μπάλα κάτω. Μοναχό του, ένας με δυο. Ο Κουλούρης ή προσφέρει παραπάνω δηλαδή από το Μακ. Εντάξει. Τέλος πάντων, θα δούμε. Λοιπόν, εσείς τι θα πάτε δράμα, είμαστε. Όχι. Τι εμείς? Τι εννοείς εμείς? Ο κόσμος του Άρη. Ναι. Θα πάνε χίλια κομμάτια. Κομμάτια. Χίλια κομμάτια. Επιτρέπετε οι αυτοί? Επιτρέψαμε. Γιατί να μην. Τους Ηρακλήδες γιατί δεν τους επιτρέψαν στην Έδεσα να πάνε? Ξέρεις γιατί? Δεν ξέρω. Γιατί εκείνοι είναι άγροι. Εσείς είστε πολύ έτσι μπλαζέ να πούμε. Τους Παοξίδες τους αφήνουν να πάνε στην Ξάνθη. Τους αφήνουν. Τους Ηρακλήδες γιατί δεν τους αφήνουν να πάνε στην Έδεσα? Γιατί είναι άγροι. Είναι πιο χούλιγκαν, πιο όπαδοι.
Εσείς γίνατε πιο μοντέρνοι, κατάλαβες. Πιο κανίβαλοι. Νομίζω ότι παίζει αυτό. Ο, παίζει, πολύ μεγάλο ρόλο παίζει. Ξέρεις γιατί. Είναι αναρχικό κομμουνιστές. Είναι στο αναρχικό κομμάτι. Αν μπουν μέσα στο χωριό, πάνε εκεί, θα πάρουν λάφυρα εκεί πέρα στα καφενεία. Ενώ, καλά, ρε φίλε, με συγχωρείς, η αριστερά όμως δεν κυβερνάει. Θα έπρεπε τους Ηρακλειδείς να τρομοκτηνάνε, να τους έχουν πιο γαϊδεμένους. Όποιος είναι αριστερός και ανεβαίνει στην εξουσία, δεξιός γίνεται. Έτσι. Τους πρώτους ασφαλίτες που έστειλε ο Τσίπρας ήταν στη θύρα 10. Δεν το ξέρεις αυτό. Εκεί που τα είχε καλά μαζί τους και τα λοιπά, μπαμ και. Με... Σαν τον Αλέφαντο, όποιος πήγαινε προπονητής. Η αριστερά ιδεολογικά είναι πάντα για την αντιπολίτευση. Πάντα. Και πρέπει να είναι εκεί η αριστερά, στην αντιπολίτευση. Ναι, να φύγουμε. Ιδεολογικά. Να φύγουμε, να φέρουμε το σπίτι. Γιατί όπως το λες και εσύ. Να φέρουμε το Τσιβιλίκα, την οικογενειοκρατία. Να φέρουμε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, θα τον υποστήσει ένα χρόνο. Ποιο να. Όχι, ρε, να διώξουμε τον Τσίπρα, να φέρουμε το Μητσοτάκι. Φέρουμε το Μητσοτάκι. Πήγε στην Τσιμισκή, είδε μια κούκλα και σε μια βιτρίνα, την έκανε καμάκι. Τη χαιρέτησε. Γεια σα, λέει, τι κάνει. Το κάνω εγώ πρωθυπουργό αυτόν. Θα μου πει. Πήγε πάνω στο Λυκαβητό στο σπίτι του Αλέφαντο να πούμε και μιλούσε με τους εξωγήινους. Και αυτός είναι λογικός και εγώ τρολό. Κάτσε ρε φίλε, τα δεξιά μέτρα να τα παίρνει δεξιό κόμμα. Όχι. Δεν θέλω, γιατί θα γίνει φασαρία. Θα βγαίνουν κομμουνιστές και θα φωνάζουν μετά. Θα σπάνε τις βιτρίνες, θα γίνεται. Ενώ τώρα περνάνε τα μέτρα ανέμακτα. Περνάμε από την Τσιμισκή άνετα, τρώμε εκεί στα Κούντιζ να πούμε. Το κακό είναι ότι παίρνουν μέτρα μόνο φορολογικά και αντιαναπτυξιακά και δεν περνάνε μέτρα ουσιαστικά. Ναι, αλλά άμα έρθει ο άλλος ο γιος του Βρυκόλακα και περάσει τα μέτρα, θα αρχίσουν να καίνε τους κάδους, θα γίνεται φασαριακό. Δεν τουλάχιστον οι κομμουνιστές, οι δεξιοί. Μόνο κόψε, κόψε. Τα μέτρα συνηθίστηκαν πλέον από αυτό. Δεν υδρώνεται αυτή. Ο κόσμος να πούμε έχει πάθει κατάθλιψη, τα έχει συνηθίσει ό,τι και να τον κάνουν τώρα. Άρα δοκιμάζεσαι σαν λαός τις αντοχές σου. Συνήθως ο κόσμος. Μπορούν να σε βγάλουν δηλαδή στον δρόμο. Βλέπεις κανένα ρακέντητο και να μην φωνάξεις. Βλέπεις να ανοίγει ρουθούνι με όλα αυτά τα μέτρα, έχει γίνει τίποτα. Τίποτα. Γι' αυτό φοβούνται τους Ηρακλειδείς. Συνήθως ο κόσμος. Γι' αυτό φοβούνται τους Ηρακλειδείς που είναι αντιφά. Ξέρεις γιατί οι Ηρακλειδείς είναι λίγοι, αλλά τους φοβούνται. Μπορεί να το διανοηθείς. Θα σου πω εγώ γιατί. Γιατί οι Παοξίδες είναι 15 ειδών φατρίες. Δεξιοί, αριστεροί, μαύροι, Κινέζοι, άσπροι, κίτρινοι, ακροδεξιοί, ακροαριστεροί. Αλβανοί, Ρουμάνοι, Σέρβοι, Σλάβοι, ναι. Σελτζούκοι, Πετσενέγκοι, ό,τι θες έχει μέσα. Έχει Σουηδούς, μαύρους, κόκκινους, κίτρινους κτλ. Λογιών μεζέδες. Οι Αριανοί, μπλαζέ ιστορίες κτλ. Μπήκαν κάτι Ρώσοι εκεί στον Άρη, ντε και καλά κάνουν το κουμάντο, λέει Ρώσοι, τρίχες να πούμε. Έχει εκεί τους Σουπεράδες, Σουπεράδες βρίζουν τους Ιερολοχίτες, Ιερολοχίτες βρίζουν τους Σουπεράδες. Οι απλοί φύλαδοι βλύζουν τους Σουπεράδες, αλλά δεν κουστάρουν και τους Ιερολοχίτες. Δεν έχει πολυφωνία και εκεί. Άλαβες. Ο Ηρακλής, που είναι λιγότεροι, είναι ένα το σύνθημα. Ένα το χελιδόνι. Ακροαριστεροί. Ακροχούλιγκαρς. Μπαίνουν εκεί πέρα στο πανεπιστήμιο και άντε να μπει μετά ο μπάτσος στο πανεπιστήμιο. Εγώ μπήκα στο πανεπιστήμιο και ένιωσα μια ευεξία, ένα αυτό και τα λοιπά. Λέω, πού είναι οι αριστεροί εκεί πέρα κάνουν. Μια ωραία αυτή στο αστεροσκοπείο δίπλα να κάνουν. Δεν ήρθαν, είχαν απασχολημένοι, ήταν με άλλα πράγματα. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι τους Ηρακλειδείς τους φοβούνται. Εσάς δεν σας φοβούνται να πάτε στη Δράμα. Κατάλαβες. Τους Παοξίδες που θα πάνε στην Ξάνθη δεν τους φοβούνται. Αυτό κατάλαβα. Για επεισόδια εννοείς, ναι. Μα αυτό κατάλαβα εγώ. Ότι τους Παοξίδες και ιδιαίτερα τους Παοξίδες που είναι απορριδιοργανωμένοι σε ένα ενιαίο οπαδικό κίνημα, μια ενιαία οπαδική κουλτούρα, ένα ενιαίο σύνθημα. Ηρακλείδες, αντιφά. Τι σημαίνει αντιφά. Είμαστε εντί της εξουσίας. Ποιος είναι εξουσία, ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας τους έστειλε τους μπάτους εκεί πέρα. Έτσι δεν είναι. Άρα, μάλλον. Στο παδικό κίνημα, ο Ηρακλείδες είναι πιο πάνω από εσάς. Και ας είναι γάμα εθνική και ας είναι πέντε ψήρες εκεί πέρα και 100 άτομα. Γιατί δεν μιλάς. Τι να σου πω τώρα για περιμένεις τον Τούρκο εσύ, να δώσεις τα φράγκα στον πώς το λένε, στον Ψηφίδη. Καλώς να ορίσει. Να δώσουμε κάνα σημείο στον κόσμο. Δώσε σημείο στον κόσμο. Και μας πει ο γιατρός το αυτό το διάστημα τι βελονισμό γίνεται. Ωραία. Τι κάνουν δηλαδή, αντιστρες, μύτες πιάνονται, ξέρω εγώ, αναπνοές, καταθλίψεις, τι λέγε. Λοιπόν, πιάσαμε το over της Μπάμπερκ με τη Τζεσεκά που δώσαμε. Μπάμπερκ. Ένα ποδόσφαιρο θα δώσουμε ελληνικό. Ναι. Τις κάρτες πιστεύουμε στο over 5,5 στο Πανετολικός Ολυμπιακός. Over 5,5. Το αιτιολογώ. Ναι. Λοιπόν, θεωρώ θα γίνει ένα σκληρό παιχνίδι για το λόγο ότι ο Πανετολικός
και λόγω Χάβου ενδεχομένως να προσπαθήσει να παίξει και για άλλους λόγους. Ο διαιτητής είναι δικός μας εδώ. Λοιπόν, και ο διαιτητής επειδή παίζει ο Ολυμπιακός. Ο Χάβος ξυπνάει ώρα 11 σαν το χαζόνι. Και ο διαιτητής ακόμα μπορεί να δείξει και κάποιες κάρτες. Οπότε για μένα είναι ιδανικό μάτς αυτό για να γίνουν πιστεύω αρκετές κάρτες εκατέρωθεν. Καλά. Δεν και για λόγο διαιτητή και για λόγο και για πανετολικού. Και για λόγο πανετολικού που θα το χτυπήσει το παιχνίδι. Ωραία. Αναμένω να το χτυπήσει το παιχνίδι ο πανετολικός. Πολύ ωραία. Έχουμε ηχολήπτη από πίσω, εγώ βλέπω φώτα εδώ πέρα. Για πες το να μας βάλει. Άσε να το βάλω. Τρίκαλα και Λαγκαδά πήγαν κανονικά Ηρακλειδής, όπως και στην Ξάνθη πήγανε και Ολυμπιακός και Αεξίδες. Και παντού πηγαίνουν όλοι τα υπόλοιπα που λες είναι για γέλια. Έτσι λες εσύ ρε. Πέντε γκολ δεν μπορεί να βάλει στον Πλατανιά, αλλά στο Μουντιάλ θα βάλει λέει Κώστας Έδεσα. Ραπ καλή εκπομπή να έχεις, ακούω κάθε μέρα, έχω την καλύτερη παρέα. Συνέχισε λέει να τα λες όπως είναι, όσο και την Κυριακή να μην πάμε ως φαβορί και με νοοτροπία νικητή, διότι θα το χάσουμε το μάτς. Τέτοια ταγάρια είμαστε στο ΠΑΟΚ. Γιατί να παίρνουμε κανένα κόλπο να περάσω αυτό το κολομάθημα της φαρμακολογίας, λέει. Τρεις φορές το έχω δώσει και τίποτα, λέει. Πάνω φοιτητής νοσηλευτικής από Αθήνα. Υπάρχει ένα κόλπο. Τι κόλπο? Διάβασμα. Διάβασμα. Έτια. Ωραίο κόλπο. Τι μου δείχνεις? Ότι τα έβαλα εδώ τα μηνύματα. Ποια μηνύματα? Κουλιανέλε εδώ, Ραγκάτσιλε εδώ. Ανανέωση, κάνω ανανέωση. Στείλανε μήνυμα στο Βιερίνια, στον Ραγκάτσι να παίξει κεντρικό μπάκο Βιερίνια. Τι να παίξει? Και δεν. Ράγκα Βιερίνια για κεντρικό αμυντικό, όπως το βλέπεις. Και δεν έφυγε ο Ραγκάτσι να πάει στο νοσοκομείο. Από το νοσοκομείο κατευθείαν. Καλημέρα, στόπερ οικονόμου Πανιόνιος, προσφυγή. Παίζει και δεξί μπάκι αριστερό. Καλό μπακάκι. Φέρτε και το Σταφυλίδι ή το Γιανούλη. Φάγαν το χαρίσι για Σαχόφ. Κώστα, ξέρεις, παρατηρώ για πάω και άκλε συνέχεια για θλάσεις, για να τους κατεμοιάζεις. Για γάβρο δεν λες τίποτα. Σε έκανε γάβρο αλέφαντος και φαίνεται. Μην νομίζεις πως δεν το καταλαβαίνουμε. Μπράβο, ρε φίλε, τα αρσενικά από τα μέσα τα καταλαβαίνεις. Τσάκαλος είσαι. Τι γίνεται με τον Δελγιανίδη? Τίποτα, ρε φίλε. Εγώ, αν ήμουν ο μπαμπάς του Δελγιανίδη, θα την έστεινα στον Λουτσέσκου, θα τον ορμούσα να πούμε. Τον έκανα σκηνικό να πούμε. Και αν πήγαινε στο βενζινάδικο τον μπαμπά του Δελγιανίδη, ο Λουτσέσκου, του βάζα κυροζίνη αντί για βενζίνη να πούμε. Το πετούσα να πούμε κυροζίνη μέσα. Δώστε στο Καζινάκο στήλη χθες. Μεγάλο αλάνι στοιχηματικά. Πώς βλέπετε, Άρη, 0 ως ένα γκολ, 3-0-5. Ναι. Πανεγιάλη, Εργοτέλη, over, 1-95 και πάω cover. Βγαίνει, λέει. Έχει τύχει, ναι, έχει τύχει. Over 3,5, 4,75 βγαίνει. Το 0 ως ένα γκολ του Άρη, 3,05 είναι πολύ καλό. Ναι. Δύσκολο το βλέπω να. Ναι. Σφιχτό μας. Και ο Κούρτουρας θα παίξει αμυντικά. Ναι, δεν θα βγει μπροστά. Πλατέλας μπορεί να μην παίξει. Έχει θέματα. Ο άλλος Διαμαντόπουλος πονούσε η μέση ένα μήνα. Θα φτιάξει. Δεν ξέρω πώς θα παρουσιαστεί ο Άρης, αλλά και ο Πετρόπουλος. Πετρόπουλος, 2 μέτρα παλικάρι, 3 μέτρα τεμπέλης αργός. Και η Βαρίνη έχει γεράσει να πούμε. Δύσκολα. Και ίσως ψιλοβολεύονται και με την ισοπαλία και οι δύο. Μπράβο. Ναι. Να μην ρισκάρουν. Κανείς δεν θα κουνηθεί φίλο αν φέρει τη ισοπαλία. Δεν θα πει κανένας δραμηνός τον άλλο γιατί έφερε. Έτσι. Το δικό σου ούτε ο. Δηλαδή, αν το μάτς είναι 0-0 μέχρι το 70, θεωρώ θα μείνει και έτσι, θα φυλαχτούν και οι δύο. Ούτε άμα βγει 0-0 θα πούν το κούνθουρο οι Αριανοί, γιατί ξέρω εγώ και τα λοιπά. Για λέει γιατί τώρα τι γίνεται. Τι να σου πω, πες μου. Ναι, λέει. Ναι. Τι είναι, ναι, τι, σου έρχονται γυναίκες, κατευθυντικές, τρελές, έρχονται, ξέρω εγώ. Τρελές όχι, λογικές είναι όλες. Αλλά με τα λογικές πώς έρχονται. Λογικές γιατί έρχονται για άλλα πράγματα. Για άλλα πράγματα. Ναι, σωστά. Εντάξει, από αυτή την άποψη. Ναι, αυτό τον καιρό νομίζω. Άντρες έρχονται. Περισσότερες γυναίκες πάντοτε. Σοπαρέ. Πιο προνοητικές είναι οι γυναίκες. Είναι πιο πολλές. Και επίσης είναι και πιο προνοητικές. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Προσέχουν πιο πολύ. Και ζουν και παραπάνω. 5 χρόνια μέσα κατά μέσο όρο. 5 χρόνια. Ναι. 83 αυτές, 78 εμείς. 78 πολλά έβαλες. Ο μέσος όρος, επισήμως. Στην Ελλάδα, για την Ελλάδα μιλάω. Για την Ελλάδα. Ναι. Με γενώσιμα 78. Με αχέπα και Ιπποκράτη 78. Ναι. Με αχέπα 78, καλά. Με αχέπα. Ο Βιερίνια πού την έκανε την εγχείρηση? Νομίζω σε κανένα δυτικό. Δεν ξέρω. Εδώ σε κάποιο δυτικό. Ναι, περαστικά το πούμε. Ναι. Για άλλη μια φορά. Ναι. Επίτι δεν σου κάτσε. Επίσης να θυμίσω ότι περιμένουμε φέτος. Για υγεία είναι δεν παίζουμε. Άμα ήταν καμιά. Δεν το εννοείς. Άμα ήταν καμιά θλάση θα τον κοροϊδεύω. Αλλά επειδή αυτά τα. Οι βρωμοαρώστιες αυτές. Έστω και σκολικοειδίτιδα. Πα στο νοσοκομείο στην κλινική, κολλά ένα μικρό. Δεν μπορεί να πεθάνει. Χαμπάρι να μην πάρει. Άσε τώρα. Σε αυτά τα νοσοκομεία εδώ πέρα και. Στο Κονγκό έχει καλύτερα νοσοκομεία. Κοίταξε, πάντοτε. Γιατί ο Βιερίνια που πήγε, ρε φίλε, στο Αχέβα, πήγε να δεν νομίζω. Σε οποιοδήποτε νοσοκομιακό ίδρυμα, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, υπάρχουν οι νοσοκομιακές λοιμώξεις, οι οποίες είναι εντάξει, είναι φίξη αυτή η κατάσταση σε όλα τα. Δεν έχει να κάνει με τη βρωμιά ή την καλαισθησία της κλινικής, έτσι.
Κινδυνεύει δηλαδή. Είτε είσαι στο Διαβαλκανικό, είτε είσαι στο ΕΧΕΠ. Τώρα δεν νομίζω. Όχι, δεν είναι θέμα καθαριότητα μόνο. Είναι θέμα περιβάλλοντο. Περιβάλλοντο. Βέβαια. Ναι. Είναι ενδονοσοκομιακό κίνδυνο λοιμόξεων. Στάσου, παιδάκι μου. Όταν είσαι δηλαδή έξω, ναι. Είναι η λοιμόξη τη κοινότητα. Εδώ είμαστε εμείς. Και μέσα στο νοσοκομείο υπάρχουν άλλα μικρόβια. Είναι ενδημούν δηλαδή τα ενδονοσοκομιακά μικρόβια, τα οποία είναι διαφορετικά. Πώς τα κόλλας αυτά, βρε γιατρέ μου. Άμα κάτσεις 10 μέρες στο νοσοκομείο, υπάρχει περίπτωση να κολλήσεις λοιμόξη μέσα στο νοσοκομείο. Ναι, από τι. Τα μικρόβια του νοσοκομείου είναι άλλου είδους μικρόβια. Δηλαδή, αυτό έχει να κάνει με τον επισκέπτη που έρχεται, ας πούμε, και τα λοιπά. Όχι επισκέπτη. Οι ασθενείς που είναι. Το περιβάλλον του νοσοκομείου. Μα είναι, υπάρχουν άνθρωποι ασθενείς. Στο Παπαγεωργείο, ρε παιδάκι μου, εκεί και εκεί. Για 3.000 Αθήνκανους εκεί να βαράνε τις πόρτες. Ή ξέρω εγώ, ναι. Χίλιους Κούρδους. Ναι. Που είναι, ας πούμε, δεν έχουν κάνει τα εμβόλια κτλ. Αυτή την κίνδυνο. Για αυτή είναι και έξω. Το θέμα είναι ότι σε ένα κλειστό περιβάλλον. Να πάρουμε στο γέννημα. Πώς το λένε. Στο γένεσης ή στα άλλα τι κλινικέ. Ναι, ναι. Κοίταξε. Ναι. Εκεί μιλάω τώρα για θέμα ίσως καθαριότητας και ίσως. Αλλά όμως σε κάθε νοσοκομιακό ίδρυμα, είτε ιδιωτικό είτε εδώ, ενδημούν μικρόβια. Είναι ενδοσκομιακές λοιμόξεις. Κινδυνεύεις δηλαδή, αν κάτσεις. Ένας δηλαδή γέρος, αν πάει σε ένα τέτοιο ίδρυμα μέσα, και στον Άγιο Λουκά και στο Διαβαλκανικό, και σε μεγάλες, και στην Άγιο Κλινική, ναι. Κινδυνεύει από το να είναι έξω. Από άλλα μικρόβια και τα οποία τα ενδοσκομιακά είναι πιο ισχυρά, να το πω και έτσι. Κινδυνεύει από μεγαλύτερο κίνδυνο. Έτσι, οπότε δεν είναι μόνο αν είναι καθαρό ή όχι, είναι καλό, ακριβό κτλ. Έτσι. Δεν μου λες σκολικοειδίτητα, γιατί τους έκανε εντύπωση εδώ τους ρεπόρτερ. Μα είναι δυνατό, λέτε. Εντάξει, το έχουν συνδυάσει ίσως με μικρότερες ηλικίες. Αλλά βέβαια, αν δεν έχεις πάθει, ας πούμε, μικρός, μπορεί να την πάθεις κάποια στιγμή και σε μεγαλύτερη ηλικία. Ο κόκκινος μεγάλος έπαθε άλλη αρρώστια. Όπως. Παραμαγούλες έβγαλε. Παρατήρητα, ναι. Ναι. Εντάξει, είναι θεωρητικά παιδικές ασθένειες. Δεν είναι το πρίξιμο μόνιμο. Παραμαγούλες. Δεν τις ξέρεις, παραμαγούλες. Πώς τις λένε, μαγουλάδες τις λέτε. Παρατήρητα, ναι. Μαγουλάδες. Ναι. Ναι. Πάγκαλος, Βενιζέλος. Αυτό είναι άλλο. Δεν έχουν μόνιμο. Έχει να κάνει. Έχει να κάνει, ναι. Αυτοί παραμαγούλες δεν έχουν, όχι. Το φαΐ είναι αυτό. Την καλοζωία, τι. Ναι, το DNA τους είναι. Σπλαχνικό λίπος δηλαδή. Εκεί δεν είναι το σπλαχνικό. Ναι, σωστό. Είναι νεομασιτικό. Οπότε σου έρχονται γυναίκες, Γυναίκες περισσότερο, ναι. Και τι σου λένε, γεια σου γιατρέ, σε ακούσαμε, ας πούμε, ναι, τι καλός άνθρωπος είσαι και τι καλός γιατρός. Ναι, προχθές ήρθε και μια κυρία που άκουγε ο γιος της, ένα σκηνοθέτης, δεν ξέρω τώρα. Σκηνοθέτης άκουγε εμένα. Ναι. Μπράβο. Ναι. Και τι είχε αυτή η κυρία. Τώρα εντάξει. Ενώ δηλαδή. Ναι. Τι είναι αυτό που. Θέλω να πω, έρχονται διάφορα. Είναι. Συγκεκριμένα, εντάξει, τα περισσότερα περιστατικά είναι αδυνάτισμα αυτή τη στιγμή. Αδυνάτισμα. Βέβαια, πάντοτε είναι. Μετά τις γιορτές θα έχεις πολύ. Και πριν τώρα. Πριν. Πάρα, για να φάνε. Δεν ξέρω, το συνεχίζουν αυτό. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο. Αδυνάτισμα. Αδυνάτισμα, μειοσκελετικά πάρα πολλά. Ο φίλος μας εδώ στο Ελίζε που θέλει να κόψει το κάτω. Α, να το δώσουμε και χαιρετίσματα. Ο Γιώργος. Ο οποίος έχει γενέθλια το Ελίζε τα 12 χρόνια. Την Πέμπτη μας έρχεται τώρα. Στις 14 του μηνός. Θα έρθει να κάνει ένα πάρτι εκεί. Ναι. Διαφήμιση που λέει. Πώς το λένε? Διαφήμιση. Διαφήμιση που διαφήμιση. Λέει. Ο... Ναι. Θέλει στο ράδιο να πει δυνατά. Λέει, ακούει πολύ Μετρόπολης. Είναι πολύ ωραίο μαγαζί και ωραίο design. Μπράβο. Πολύ καλό design. Όλη μέρα ακούει Μετρόπολης. Εκτός από το απόγευμα που κοιμάται, μας είπε 2 ώρες. Κόβει τη μέρα στα 2. Ναι. Ο Γιώργος. Φοβερός. Εξαιρετικός επιχειρηματίας. Θα μπει τώρα σε εμάς. Στη δικιά μας εκπομπή, είπε, ή στη βραδινή ή στην μεσημεριανή, και θα έρθει επάνω, πιει καφέ εκεί με τις κοπέλες, τις κυρίες, για να δει τι, πώς και πώς θα χωθεί. Είναι χορηγός και στο Βόλι του ΠΑΟΚ. Είναι και χορηγός στο Βόλι, είναι φίλος του Κατσαρή. Ναι, και καλός άνθρωπος δηλαδή. Στο Βόλι εγώ δεν θα δίνα ούτε το σάλιο μου χορηγία. Εσύ μόνο ποδόσφαιρο. Αν ήθελα να διαφημίσω το πραγμάτι μου, ναι. Το αν είχα φίλο τον Κατσαρή, θα το έλεγα, Κατσαρή, εντάξει. Φίλοι είμαστε, αλλά 700 παίρνει κάθε χρόνο από το Σαββίδι. Τα παίρνει από του μπαμπάδε, τι μαμάδε και τα παιδιά. Τώρα θε και από μένα να σε δώσω, να πούμε. Αλλά επειδή είσαι τίμιο, θα τον έλεγα, και επειδή είσαι σαν εραστέχνη στο μοναδικό εραστεχνικό σωματείο που δεν χρωστάει, δεν είναι μέσα, θα του δίνα κάτι. Επειδή είναι τίμιο και δεν είναι, α πούμε. Θα μου πει, έχει έσοδα και είναι τίμιο. Θα μπορούσε να έχει έσοδα και να μην ήταν τίμιο. Άρα επειδή έχει έσοδα και είναι τίμιο. Εμείς θα του δίναμε κάτι, του Κατσαρή, έτσι. Ναι. Και καλός διαχειριστής και δεν αφήνει τον εραστέχνη ΠΑΟΚ ούτε ένα ευρώ μέσα. Από εκεί και πέρα, τα άλλα τα θέματα είναι δικά τους. Καλά τα είπα. Πολύ ωραία. Έτσι, σωστός. Έτσι. 9.55, κενό, μήνυμα, στο 54.340. Λοιπόν, στα Τρίκαλα και στο Λαγκαδά πήγαν κανονικά οι Ρακλήδες. Τα παιδιά δεν έχεις πει εδώ. Τα παιδιά ήρθαν από το Λαγκαδά. Ωραίο καστρο. Από το καταθλιπτικό ωραίο καστρο.
2-3 φορές το χρόνο βγαίνω με τους συμμαθητές μου επί πόσα χρόνια. Πάνω από 20 χρόνια. 3 φορές το χρόνο, 4 φορές το χρόνο βγαίνουμε για φαγητό. Ποιοι συμμαθητές? Από το Λύκειο. Συγκεκριμένες μέρες έχετε? 30 άτομα. 7-8 άτομα, 6-7-8. Ναι, αυτοί εδώ είμαστε μόνιμοι όμως. Κορίτσια. Δεν παίρνουμε γυναίκες μαζί μας, συμμαθήτριες, με τίποτα. Γυναίκες φιλινάδες αραβωνιαστικές, με τίποτα. Γιατί θα χαλάσει παρέα. Έδωσε εντολή εγώ και είπα ότι έκανε μια εξυπνάδα. Αρένωνίστον. Όχι ρε, τι αρένων. λέει τη βλακεία ο ένας. Να πούμε και τις γυναίκες μας να έρθουν. Και πετάει το άλλος ο Νίκος, ο οποίος είναι αψής παοξής και πρώτος στο φυσικό πέρασε και τα λοιπά. Τρομερός. Άντε ρε, χαϊβάν του λέει. Θα χαλάσουμε την παρέα μας, λέει, αφέρουμε. Και ψηφίσαμε. Και ψήφισα και εγώ 3-3, ήταν 4-3 εγώ. Κερδίσαμε να μην. Είσαι υπέρ της άποψης ότι οι καλύτερες παρέες είναι οι ανδροπαρέες. Μπορείς να εκφραστείς. Μπορείς να βρίσεις. Μπορείς να γίνεις απρεπής. Μπορεί να πεις shocking. 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 Μπορείς να πεις. Μπορείς να. Αν είσαι πότης, να πιεις και να μην σε νοιάζει τι θα πεις. Μπορείς να πας να κατουρίσεις την τουαλέτα. Και αν πάρεις τη συμμαθήτριά σου, τι πρόβλημα έχεις? Ποιες συμμαθήτριές σου? Αφού δεν είναι η γυναίκα σου. Έλα ρε τώρα, οι συμμαθήτριές σου. Δεν θα είσαι ο εαυτός σου. Ναι. Δεν θα είσαι. Ναι, εγώ πήγα στο πανεπιστήμιο. Εσύ εκτίθεσαι σε όλο τον κόσμο, σε 100.000 κόσμο. Τι σημαίνει? Εγώ νομίζω ότι μ' ακούνε μόνο άντρες. Νομίζεις? Έχω κάνει αθυποβολή τον εαυτό. Εγώ θα σου πω 100. Ότι μ' ακούνε μόνο άντρες. Κάνω αθυποβολή τον εαυτό μου. Με φοράζω στο πανεπιστήμιο να μιλήσω στη νομική σχολή. Χθες. Πάρα πολύ ωραία. Και διακρίνω στο ακροατήριο και 3-4-5 παραπάνω ήταν. Παραπάνω, καμιά δεκαριά είχε. Καμιά δεκαριά κοπέλες. Ναι. Εγώ τώρα, άμα ήταν τώρα, θα σου πω την αλήθεια. Μόνο άντρες, θα φούλαρα παραπάνω. Κομπίσες. Φούλαρες πάντως, δεν είχε. Φούλαρα, αλλά αλλιώς είναι άμα είναι μόνο άντρες. Τώρα, άμα θες να πεις και κανένα βρυσίδι, να πεις καμιά αυτή κτλ. Δεν είδα να έχει τάκη και πολύ πάντως, εντάξει. Είχα. Δεν με έχεις δει 30 ετών γι' αυτό. 28-25. Κατάλαβες, δεν με έχεις δει. Τώρα έχω τάκτ. Σε 10 χρόνια, αν θα ζήσω, θα έχω περισσότερο τάκτ. Μετά από 20 χρόνια με το πρώτο εγκεφαλικό, θα έχω σίγουρα περισσότερο τάκτ. Και μετά, τραβήξαμε και πλάνα με τον κομμουνιστή και θα παίξουμε τη Δευτέρα στο Λαϊκό Δικαστήριο τα best of. Μιλάμε για πολύ γέλιο, παιδιά. Ναι. Θα παιχτούν τη Δευτέρα. Τραβήξαμε πλάνα με τον κομμουνιστή. Ο πιο απρεπής εκεί δεν έφυγε κανένας. Ο πιο απρεπής ήσουν εσύ που έφυγε στη μέση της. Ρε, είχα δουλειά, ρε. Τι δουλειά είχες? Είχα δουλειά. Τι δουλειά? Και έφυγα, είχα δουλειά. Ραντεβού με γυναίκα. Είχα δουλειά. Τέτοια δουλειά έχεις. Και αυτό δουλειά είναι. Πες είχα ραντεβού με γκόμενα, όχι είχα δουλειά. Και τι σου λέω τώρα για τα προσωπικά μου, θα λέω στον αέρα τώρα? Ναι, αλλά αυτό, άμα πας εσύ σε μια. Πήγε ο Κλάους στο Μαζονάκι και πήγε ο άθλιος ο άντρας και κάθισε πλάτη στον τραγουδιστή. Αυτό είναι προσβολή. Το λένε φίλε, λέει, ξέρω εγώ, γίνανε απ' την άλλη. Ποιος ξέρει τι είπε εκεί, ήταν μαγεμένος, τι μύρισε ο Κλάους, ξέρω εγώ. Και ήταν ανάποδα. Ξανά ο Μαζονάκης, φίλε, γύρνα την άλλη, είναι ντροπή. Αλλιώς θα ερχόμουν με το αυτοκίνητο, αφού σου λέω έρχομαι με το μηχανάκι, γιατί πρέπει να φύγω, γιατί ήρθα εγώ με το μηχανάκι από πίσω. Έλα ρε μηχανάκι, είναι αυτό σαν τη μάγια τη μέλισσα, είναι αυτό μηχανάκι. Τι είναι? Μηχανάκι. Καλά. Δίνεις εσύ 300 ευρώ το μήνα βενζίνης, να πούμε. Εγώ δίνω και 200-300 ευρώ το μήνα. Αλλά είναι πορεία και παλγάρισμα και νεύρα και φανάρια και τέτοια. Ας έρθει ένας με το καμιόνι να μου δώσει μια, θα μου φάει δύο φτερά. Εσύ να μας δώσει με το καμιόνι μια, θα σε στείλει στη Θέρμη. Εκεί 50 ράκια είναι. Μέχρι 60-70 πάει. Δεν πάει θα σε στείλει στη Θέρμη. Έλα τώρα. Ο κάθε ανόητος. Ή πάει να πατήσεις φρένο και να έρθει από πίσω κανένας να σε τρακάρει με το μηχανάκι. Το ίδιο είναι. Εκτίθεσαι. Εκτίθεμαι. Εκτίθεσαι με το μηχανάκι. Ξέρεις πώς να καταργήσω με τα μηχανάκια, ρε. Καταργήστε τα. Ξέρεις πόσοι φίλοι μου σκοτώθηκαν με τα μηχανάκια. Ξέρεις πόσοι μείνανε ανάπηροι. Ξέρεις πόσοι μείνανε φυτά με τα μηχανάκια. Από 17-18 χρόνια τα βγάλανε. Θέλω να πάρω καμιά τέτοια. Εδώ φορά να πούμε, Βασίλη. Βασίλη, μετά από αυτά τα καλολόγια, περιμένουμε να πεθάνει η Ροζίτα Σόκου φέτος και ο Βασίλης Δανίλης, δεν είπαμε. Δανίλη είναι νέος, ρε. Όχι, εσύ το είπες. Ναι, νέος είναι. Τον περιμένεις. Α, έφαγα αποβολή για τον Δανίλη. Γιατί? Αποβολή. Στη Β' Λυκείου. Με σήκωσε ο καθηγητής Αλεξάκης από ό,τι σκεφτικά για τον προφήτη Δανίλη. Οχ. Πες μας λοιπόν αυτό. Και σύμπησε τον προπονητή του. Ένα Δανίλη, ξέρω. Πες μας λέει για τον Δανίλη. Λέω γεννήθηκε στην Καβάλα το 1938. Με κοιτάει ο καθηγητής. Έπαιξε λέω μπάλα στον Ηρακλή Καβάλας. Έσπασε το ποδάρι του λέω.
φαντάζομαι. Έτσι με κοιτούσαν. Όλοι έδωσα κάτω, ξαναθήκαν όλοι. Για κάνα λεπτό με κοιτούσαν έτσι. Παγώσε. Έσπασε λέω το ποδάρι του 26 χρονών και πήγε μετανάστες στη Γερμανία. Εκεί λέω απευθύνθησε στη σχολή προπονητών της Κολονίας. Γύρισε λέω, πήγε προπονητή στην Αναγέννηση Καρδίτσας, πήγε στην Καβάλα στην Καστοριά και τώρα είναι στην Καλαμαριά. Δεν είχε πάει ακόμα. Διαβασμένο σε βλέπω. Λέω παιδί μου είσαι καλά. Λέω γιατί, για το Δανίλη μου είπε. Χάχαχα, έξω από την τάξη ο Αρτόπουλος. Αποβολή, ε! Μα με είπε για το Δανίλη. Εγώ όλο λάθος κατάλαβα. Λέω είμαι επηρεασμένο από τα αθλητικά. Γιατί τα στην Καλαμαριά ο Δανίλη. Παρακολουθούσα εγώ Καλαμαριά. Σκότσα, έτσι, Κότσαλο, Βαζάκα. Ναι. Καλή ομάδα. Παναγή Μπουρδαμή. Σουλιόπουλο. Μπουρδαμή, ναι. Σιμεούνοβιτ. Α, χάρη κλείνει αυτό. Αγόρασε τα μισά παιχνίδια και σωθήκανε. Έσωσε την ομάδα, λέω Δανίλ. Τα 10 παιχνίδια τα έχει αγοράσει ο χάρη κλείνει. Τέλο πάντων. 55 κενό μήνυμα στο 54.340. Από Ευρώπη τι βλέπει. Ναι, σε ένα λεπτό πάμε διάλειμμα. Βλέπω τη United να την παίρνει τη City. Έχω, βλέπω πτώση τη City. Λέγε. Εδώ σε σεβάσαι. Α τα μπάσκετ. Τα μπάσκετ. Α τα μπάσκετ και τα μπάσκετ. Όχι, δίνουν λεφτά, είσαι μα έσω στοίχημα. Ναι, έξυπνε. Λοιπόν, λέγε εκεί τι. Εκεί δεν είναι. Στα ντέρμπι δεν χωράνε. Αυτά τα ντέρμπι, ιδίω στα βρετανικά, δεν χωράνε προγνωστικά τώρα. Α, τι να πούμε στον κόσμο. Στα μπάσκετάκια. Άμα δεν έχουμε άποψη, δεν λέμε. Α, δεν λέμε. Όχι, γιατί ρε φίλε, τι να πω για να πω κάτι. Εγώ πάω εκεί που έχω άποψη και το τεκμηριώνω το σημείο που λέω. Δώσε σε 10 δευτερόλεπτα τώρα ξανά αυτά που έδωσε. Τι να δώσω. Δώσε. Τις κάρτες έδωσα. Έδωσα over κάρτες, πανετολικός, ολυμπιακός για τους λόγους που ανέφερα. Τελείωσε. Αυτό. Δεν θα δίνουμε 15 προγνωστικά, δεν χρειάζονται. Λίγο και καλά. Μακάρι να γυρίσουμε και ανοίγουμε και γραμμές. Θα μας μιλήσει ο γιατρός για ένα σοβαρό κομμάτι. Δύο πράγματα που θέλω να το ρωτήσουμε. Το ένα είναι η κρίση πανικού και το άλλο είναι η έλλειψη ύπνου. Με ρώτησαν πάρα πολλοί φίλοι, οι οποίοι πολλοί ακροατές, 12 με 2, ακούν την εκπομπή, όχι γιατί γουστάρουν τα μούτρα μας, γιατί προσπαθούν να βρουν μια παρέχεια να θέλουν να κοιμηθούν. Μπορεί να μας βρίζουν δηλαδή και να μας ακούν. Δεν είναι αυτό ότι μας ακούν επειδή είμαστε τόσο καλοί και τόσο σοβαροί. Λοιπόν, κρίση πανικού, κράτησε το λίγο και έλλειψη ύπνου. Ναι. Αν μπορεί ο βελονισμός να βοηθήσει, ναι. Ή αν δεν μπορεί να βοηθήσει ο βελονισμός, δώσε τα φώτα σου για τρεμπανιώτη, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμο που μας ακούει και υποφέρει. Ωραία. Πάμε διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμές. 2-31-0-90-90-90. 98-80-99-55 κενό, μήνυμα στο 54.003 χιλιτίδης. 3-40. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Μέτροσπορ. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά λαλαλά. Λαλαλά λαλαλά, λαλαλά λαλαλά λαλαλά. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε ώστε ξεδίψα σαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Έλα δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Ο Μακαραγιάς βγαίνει Συριάννη με τα ούλια και βιολιά. Κάθε που χαράζει, Συριάννη με το Γιάννη. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Θέλω να βγουν από 30 χρονών και κάτω όσοι και όσα και κοπέλες ακόμα μας ακούν και μα πούνε οι κάτω των 30, αν τους ενόχλησε, κλείστε αυτό ρε. Ακούγεται ρε βλάκα, ακούγεται χαϊβάνι, κοντό. Λοιπόν, να μας πείτε λοιπόν,
ή κάτω των 30 ετών, αν ενοχληθήκατε από την επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα. Θέλω όμως να είστε κάτω από 30 ετών. Και όσοι είστε πάνω από 30 ετών και βγείτε, να μας λέτε μάλλον την ηλικία σας. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι κάτω των 30 ετών δεν πρέπει να τους πείραξε και πολύ. Mm. Οι πάνω των 30 ετών, κάτι πατριδολάγνοι, κάτι ξέρω εγώ, πατριώτες με μπαμπάδες ακροδεξιό, παοξιοξίδο, ναι, φάγανε δημόσιο χρήμα πόλικο. Οι κάτω των 30 πάντως, γιατί μίλησα με πάνω από 10 παιδιά, με συμφοιτητές της ανεψιάς μου, μου λένε τι με νοιάζει εμένα. Εγώ άλλα είναι αυτά τα οποία κοιτάω. Τη μόρφωσή μου, την προοπτική μου, το μέλλον μου, τη χώρα που θα ακολουθήσω, τη δουλειά που θα ακολουθήσω. Αυτά είναι για τους τεμπέληδες, λέει, που ασχολούνται. Όσοι δεν ασχολούνται με αυτά, πολύ, μου λένε τα παιδιά κάτω των 25-30 ετών είναι, λέει, τεμπέληδες. Καλημέρα. Έτσι λέει τα παιδιά. Εγώ δεν υιοθετώ. Εγώ απλά καταγράφω συναισθήματα, γεγονότα και απόψεις. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Έλα, ρα. Καλημέρα, φίλε. Πέντε φορές καλημέρα, εσύ. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Έξι φορές καλημέρα, εσύ είσαι. Εγώ είμαι, ωραία. Ραπ, άσε λίγο τώρα Ερντογάν και ιστορίες. Πόσο ετών είσαι? Δεν σε άκουσα. Πάνε κάπου να σε ακούω, ρε καθυστερημένε. Με σπάς τα νεύρα βραδιάτικα, να πούμε. Μ' ακούς. Εγώ σε ακούω, εσύ δεν μ' ακούς. Σε ακούω. Λοιπόν, άσε τώρα Ερντογάν και ιστορίες. 18 χρονών είμαι εγώ. Α, μπράβο. Άσε τώρα Ερντογάν, την Κυριακή είναι ένα. Άντε τώρα, μην το πω, θα κάνουμε το βάζελο. Άσε τώρα Ερντογάν. Πάω για πρωτάθλημα, έρχεται ο Μπέρκ, έρχεται ο Χούλτ, έρχεται ο Μολέδο. Να πάρουμε πρωτάθλημα τώρα. Μας έχουν πρίξει τα χανούμια εδώ πέρα. Μάλιστα. Για Ερντογάν δεν θες να μιλήσεις, δεν σε νοιάζει. Τι να πω για Ερντογάν, ρε Ραπ, τώρα δεν με νοιάζει τώρα Ελλάδα, Τουρκία, άσε με τώρα, μόνο πάω. Μ' αρέσεις, ρε φίλε. Μ' αρέσεις, τα 18 σου δεν σε νοιάζει. Πάμε επόμενη γραμμή. Γιατί να το νοιάξει. Καλημέρα. Σιγά τον Ερντογάν. Άμα έστελνε κανένα τσεκ, θα έλεγαν τίποτα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Γεια σου, Κώστα. Καλώς τον. Λοιπόν, 18 χρονος είμαι. Ναι. Να απαντήσω στο ερώτημα που είπες για τον Ερντογάν. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να βελτιωθούν οι σχέσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας. Να γίνουν καλύτερες. Γιατί... Ναι, ναι, γιατί έτσι και μας κάνουν και κάνα πόλεμο οι Τούρκοι, θα μας φάνε λάχανο. Δεν γίνονται, ρε φίλε, οι πόλεμοι έτσι. Σταμάτα, ρε. Λέμε τώρα. Οπότε. Οπότε... Να τα έχουμε καλά με αυτούς που άμα μαλώσουμε θα μας δίνουν, οπότε πρέπει να έχουμε μια καλή σχέση με αυτούς. Και δεν θέλω ότι έχουμε και τίποτα τόσο στον χώρο να χωρίζουμε πλέον. Σταμάτα, ρε τουρκοτιμωρέ εσύ, βραχουαριάνε. Λέγε, παιδί μου, λέγε. Ναι, δεν θεωρώ ότι έχουμε να χωρίσουμε κάτι πλέον μετά από τόσα χρόνια. Εδώ έρχεται να πάρουν τον Άρη, καλέ. Είναι δυνατόν να χωρίσουμε με τους Τούρκους? Γενικό αρχηγό τον Σαουρίδη θα φέρουν πίσω τον Κόντι. Ναι. Μην μπαίνετε στο τρυπάκι να τον ακούτε. Μην μπαίνετε να λέει για αυτό το θέμα. Άμα ήταν πατριώτη κανονικό. Μην μπαίνετε στο τρυπάκι του, μην τον απαντάτε. Ναι, μην τον απαντάτε. Όχι, μην τον. Κατάλαβες ο Αριανός. Ερνεύ το εμπόριο να πούμε με τα εδάφη. Γιατί τα κράτη. Γιατί... Το εμπόριο. Ναι, το εμπόριο. Τα λεφτά. Ναι, τα δεν έχουν σχέση, ρε φίλε. Α, δεν έχουν σχέση που φύγαν τα εργοστάσια στα Σκόπια. Το όνομα μας νοιάζει εμάς. Συνέχισε, αγόρι μου, συνέχισε. Δεν συνεχίσω. Όχι, το εμπόριο είναι ελεύθερο. Σταμάτα εσύ. Παντού. Γλύφτη τον Τούρκο. Λέγε. Εγώ φιλοξένησα Τούρκο, ναι, για μια εβδομάδα, ναι, και ήταν μια χαρά ο άνθρωπος. Καλό! Ναι, πολύ καλός. Εντάξει, είναι λίγο με τη θρησκεία και με αυτά πιο έτσι, φανατισμένη, αλλά κατά τα άλλα ήταν πολύ καλός. Δηλαδή, δεν έχουμε φίλε, κάτι να χωρίσουμε. Συγγνώμη τώρα με τη θρησκεία. Άμα έρθει ένας Τούρκος αφεντικό που ναι, πιστεύει στο Μωάμεθ και σε δώσει ναι, 4.000 ευρώ το μήνα να δουλέψει στην εταιρεία του, τι θα πει, άλλο η θρησκεία, άλλο η δουλειά? Εσύ Χατζινάκο, τι θα πεις? Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Καθένα θα πεις, Χατζινάκο, τι θα πεις? Εγώ το λέω μόνιμο αυτό το πράγμα. Ότι το εμπόριο και οι δουλειές είναι άλλο πράγμα. Α, ωραία. Είναι άλλο πράγμα. Ναι. Δεν ήρθα να πάρει τη χώρα μου, ρε φίλε. Όχι. Ήρθα να κάνει δουλειά, business. Θα τι να κάνουμε. Θα τον ταΐζει ο Μαμεθανός, κατάλαβε. Δεν τον ταΐζει κανένα. Σε τη δουλειά σου πληρώνεσαι. Δεν σε ταΐζει κανένα. Οπότε η φιλοσοφία των 18 χρόνων είναι: αφού θα μας φάνε λάχανο οι Τούρκοι, καλό να τα έχουμε καλά μαζί τους. Αυτό δεν είναι. Δεν γίνονται πόλεμοι έτσι. Δεν γίνονται πόλεμοι. Σταμάτα με χαλά στην εκπομπή. Ρε. Τι σε χαλά τώρα. Κάτι τελευταίο θέλω να πω, Κώστα, για τον ΠΑΟΚ, γιατί είμαι ΠΑΟΚ. Φέτος πρέπει να το πάρει το πρωτάθλημα. Πρέπει, επιβάλλεται. Ο κύριος Σαββίδης θωράκισε την ομάδα.
Ο κύριος Σαββίδης έκανε φίλους τους διαιτητές. Ο κύριος Σαββίδης έκανε φίλους τους άλλους προέδρους των ομάδων. Ναι, έξυπνος άνθρωπος. Αρκεί και ο Λουτσέσκου λίγο να κουνηθεί, να βγάλει το σκούφο εκεί που είναι σαν φάντασμα εκεί με τη μύτη την καψή. Να κάνει κάτι κι αυτός εκεί πέρα. Να βάλει ο Πέτρος στο κέντρο. Πολλά χρόνια Κώστα από το γυμνάσιο. Ναι. Είσαι πολύ καλό. Και ο Γρηγόρης. Ναι. Και τα υπόλοιπα τα παιδιά βέβαια. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Τώρα εσύ είσαι. Χαιρετίσματα στο φίλο μου το Θανάση τη Σάμο. Καλό βράδυ. Εσύ είσαι λύκειο τώρα. Όχι, είμαι πρωτοετής φοιτητής. Πού είσαι? Είμαι στο μαθηματικό. Στο αστηματικό είσαι? Μαθηματικό. Α, μαθηματικό. Αστηματικό. Ναι. Ωραίος. Εγώ δεν τα πήγαινα καλά στα μαθηματικά και ο Κόκκινος ήμασταν κουκουλού. Εντάξει, δε, άμα θέλεις να σου κάνω ιδιαίτερο, ξέρω εγώ. Εμένα τι ιδιαίτερο να με κάνεις. Εντάξει, έψαχνα για την κόρη μου ένα καλό μαθηματικό. Θα βρω. Ναι. Αστηματικό. Φύγε! Επόμενη γραμμή. Ωραίος επιστήμονας, μαθηματικός, θέλει να τα καλά με τους ανθρώπους, δεν είναι φιλοπολεμιστής, φιλόξενος, είναι φιλερμιστής, φιλόξενος. Καλημέρα. Και Πάοξης. Και Πάοξης. Καλημέρα. Ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Ραπ. Γεια σου, Μίλε. Γεια σου, Ραπ. Δυο φορές γεια σου. Από Μάλτερ τηλεφωνώ, Αγγλία. Από τη Μάλτα. Μάλτερ. Από τη Μάλτα της Αγγλίας. Μάντσεστερ. Μάντσεστερ. Ήρθαμε για το ματς. Γεια σας παιδιά. Καλώς ήρθατε. United City, τι είσαι? United, United. Από Θεσσαλονίκη είμαστε, σας ακούμε live από εδώ τώρα. Ναι. Θα είμαστε μέσα με τη City. Το πιστεύουμε τον Άσο και εμείς. Για τον Ερντογάν έχεις τίποτα να πεις ή δεν σε νοιάζει? Για τον Ερντογάν διάφορο, τελείως. Αδιάφορο το θέμα. Ωραίος. Βέβαια, είσαι άνθρωπος ο οποίος δουλεύεις, μελετάς. Ζωντανός, πατριδολάβρος δεν είσαι, μάλιστα, δεν το νοιάζει αυτό. Έχουμε τελειώσει πανεπιστήμια, τέτοια αυτά τα θεωρούμε. Ανοιχτό μυαλό. Συμφωνώ μαζί σου που λες για το θέμα υπερθρησκείας, ότι είμαι κι εγώ άθρησκος, το μόνο που έχουν προκαλέσει θρησκεία στον κόσμο είναι μόνο κακό. Σε όλο που λες. Και όλα είναι στη μαρμίτα, αυτό που λες είναι. Όλα είναι μαρμίτα, τον είδες στον Αγγελό. Τα πάτρια, η δάση μας, έλα καλέ Τούρκο να πάρεις τον Άρη μας. Και μεγάλη για αυτό που λέει για τα Σκόπια, το παίζουμε όλοι πυγμένοι για το Μακεδονία, αλλά στα Σκόπια πάμε να κάνουμε δόντια, βάζουμε βενζίνες τέτοια. Μεγάλη. Τα εργοστάσια στα Σκόπια. Όπου είναι φτηνά, καλά κάνουμε. Ναι. Και το όνομα εκεί φτηνό. Όπου είναι φτηνά. Καλό και το να έχουμε κράτος να μην φορολογεί 40%, να τα κάνουμε εδώ. Δεν κατάλαβα. Κατάλαβε. Να έχουμε κράτος, σωστό. Αφού το κράτος με κλέβει, θα πάω αλλού να τα κάνω και τις δουλειές μου κιόλα. Είναι κατάλαβα. Πατριώτης, αλλά το όνομα Μακεδονία. Μακεδονία. Όχι, φίλε, να έχω κράτος, δεν κατάλαβα. Θέλει κράτος να έχει. Φυσικά. Να, αφού είσαι καλός Έλληνας. Τι καλός Έλληνας. Φορολογία, να βάλεις πλάτη. Εγώ πάλι κάτι πληρώνω. Καραγκιόζη. Πάλι κάτι πληρώνω. Πάμε επόμενη γραμμή. Καραγκιόζη. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ παρακαλάω να έρθουν οι Τούρκοι, Βούλγαροι και Αμερικάνοι και να τον πετσοκόψουν και να τον κυλήσουν στο αίμα αυτό το λαό. Γιατί είναι λύθες, βλάκας, κατέκλυ... Το πρώτο που θα πετσοκόψουν θα είναι εσένα. Και εμένα θα με πετσοκόψουν άμα σε αφήσω να μιλήσει. Σίγουρα που με έχουν πετσοκόψει δηλαδή. Σε έκοψε ο ηχολήπτης πριν ακόμα πεις την τρίτη βλακεία. Δεν υιοθετούμε αυτά που πρόλαβες και είπες. Καλημέρα. Βλάκας. Ανόητος. Καλημέρα. Καλημέρα. Καληνύχτα. Επόμενος. Καληνύχτα, επόμενος. Ταχύτης. Καλημέρα. Έλα, Ραπ. Έλα, φίλε. Τι κάνεις, πώς είσαι? Οχλαγωγή ακούω. Ωραία. Ξέρετε, είμαστε εδώ πέρα να πούμε έξω με ρετσίνες αυτά και καθόμαστε και ακούμε εσένα τόσο πολύ σ' αγαπάμε. Να ξέρεις, είσαι με την καρδιά μας. Πού είστε? Είμαστε εδώ πέρα στα λαδάδικα. Τρώμε, πίνουμε, αβέρτα. Και περιμένουμε, ναι, ναι, εκεί. Και περιμένουμε την Κυριακή πώς και πώς. Όψα παόκια μας ακούνε από τις 2-3 ώρα και γεμίζουμε τις ταβέρνες. Όλα εκεί πέρα, ρετσίνα. Και πάμε να τραγουδήσουμε για την ομάδα μας. Έτσι, νίκη, μπράβο. Μόνο εμείς ή εμείς. Όχι χωρίς πυρσούς, χωρίς τέτοια τίποτα. Έτσι. Νίκη, μόνο εμείς ή εμείς. Μπαμπά! Πάμε πολύ. Μπαμπά! Καλύτερα. Βραδιά, κάμασε το στομάχι σου. Τώρα αυτοί 20 χρονών μπάφανε 4 κιλά μοσχάρια, 3 κιλά γουρνόπουλα, να πιούσαν τα βόδια, κοψιδιά, να κάνουν σεξ και να κοιμηθούν σαν πουλάκια. Προς το παρόν ακούνε Ραπτόπουλο. Προς το παρόν ακούνε Ραπτόπουλο. Καλημέρα. 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 Εγώ είμαι. Ναι. Γιατρέ, δεν μου είπες λοιπόν, να μου ξερώτησες. Ναι. 28 χρονών Αριανός. Μπράβο. Ας σου μιλήσω για τον Ερντογάν.
Ναι, τουρκολάτρε μου, ναι. Εμείς φίλε, ο λαός δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα. Εφόσον έχουμε αυτά τα γάρια τους πολιτικούς, οι οποίοι μπήκε ο Ερντογάν μέσα στο πολιτικό μέγαρο και έλεγε τα δικά του και δεν απαντούσε. Ενώ ο Γελμάς που μπήκε στο Χαριλάο και έλεγε τα δικά του, ε! Μην το συνεχίσει. Α, το Χαριλάο, ρε, τώρα τι είναι αυτά που λέει. Μην το συνεχίσει. Μου λε, αυτό που λέει. Αυτό που λέει. Μου λε, εσύ σε ποια χώρα βγάζει ψωμί, ρε φίλε. Εγώ σε ποια χώρα. Εσύ σε ποια χώρα υποστηρίζει ομάδα. Στην Ελλάδα. Τον Τούρκο δεν τον πήρε, ρε. Κάτσε ρε φίλε, τουρκική ομάδα θα την κάνει τον Άρη επειδή κάνει μπορεί να βάλει λεφτά. Εσύ μη μιλάς, τι να μην μιλάω, όχι για τον Άρη μιλάς, θα μιλάω. Όταν μιλάς για τον Άρη θα μιλάω. Μην πετάζεσαι. Όταν μιλάς για τον Άρη και λες χαζουμάρες. Όταν είσαι Αριανός και βγαίνεις να μιλείς για τον Γιλμάς θα κόβεσαι γιατί δέχτηκες τον Τούρκο να σε πληρώσει για την τάφαγες και τα τούβλα από το Χαριλάου και θες να σε σώσει ο Τούρκο. Απαγορεύεται εσύ μίξα από εκεί. Πάμε επόμενη γραμμή. Γιατρέ κράτα την ερώτηση. Ναι. 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 Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ραπτόπουλε. Καλημέρα, κύριε μου. Μην ασχολείστε με τον Άρη. Ο Άρης είναι ιδέα, ρε. Μην ασχολείστε με τον Άρη, ρε. Άμα ήταν ιδέα, δεν θα μιλούσε με τους Τουρκαλάδες. Α, δεν τώρα έμαθες. Ακούμε, θα ακούμε με τον Άρη και τον Άρη. Από τον Άρη έφαγες ψωμί. Τι έφαγα εγώ, από τον Άρη. Εγώ τι έπα, δεν έκλεψα εγώ. Α, σε ρε τώρα! Μην καυγίζεις, φίλε, μην καυγίζεις. Τι καυγίζω, εγώ καυγίζω, γιατί τι καυγίζω την ημέρα που είναι αδύνατο. Σουπερόσκυλο, σουπερόσκυλο. Πολτοκολάδι, γι' αυτό δεν πατάς ποτέ στο Χαριλάου. Πολτοκολάδι, γι' αυτό δεν πατάς ποτέ στο Χαριλάου. Καλός ο Τούρκος, ε! Ο Γιλμπάς θα φύγει από την κομματική μου. Γαβ, γαβ. Παλιόσκυλο. Δεν το πρόλαβε, δεν το πρόλαβε. Το κύριο Ραπτόπουλο, παλιόσκυλο. Το κύριο Ραπτόπουλο, τον εξεβή. Ό,τι αρχίζει ωραίο, τελειώνει με πόνο. Όταν κοντράρετε το Ραπτόπουλο, να ξέρετε, θα παίρνετε ένα χαπάκι για την πίεση. Πρώτον. Δεύτερον, δεν θα μου βγαίνετε εμένα Αριανή να μου λέτε για τον Γιλμά, για τον Ερντογάν, ενώ πάτησε το ποδάρι του το πλατείο Γιλμάς και ο Ψηφίδης έκανε κάμψεις. Περάστε κύριε, από εδώ είναι η ΔΕΗ. Ένα 200 χρωστάμε. 800.000 ευρώ είναι το ρεύμα. Ναι, απλήρωτο. Σας παρακαλώ, σώστε μας κύριε Τούρκε. Και βγαίνει άρχισε και λέει τα εδάφη, τα πάτρια. Καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Χαίρετε. Χαίρετε. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ. Λοιπόν, έχω κάνει δύο θέματα και τρία είναι και θα μιλήσω λίγο με τον γιατρό. Θέλω για τον περιορισμό. Μάλιστα. Πάρε τον γιατρό πρώτα, αφού μας πει για τον ύπνο. Εντάξει, να ακούσουμε τον άνθρωπο. Ναι. Για τον Ερντογάν, παιδιά, ή εγώ είμαι τελείως καρνίβαλος και δεν καταλαβαίνω, ή καρνίβαλοι όλοι οι υπόλοιποι. Οι άλλοι είναι. 54 χρόνια είμαι εγώ. Ναι. Λοιπόν, δεν κατάλαβα πού το κακό να έρθει ο Ερντογάν. Α, μπράβο. Να ακούσουμε κι εμείς τι θέλει να μας πει, να ακούσει και όλος ο κόσμος τι θέλει να μας πει. Να φύγει ο Γελμάς εκεί στο Χαριλάου. Δύο. Να πάρει εκεί την τράπεζα να κάνει. Την πειραρία τράπεζα να δούμε. Εγώ τι προβλήψει ευθύνε στον ενώ τον άπαντο δεν ψηφίζει και ούτε κανένα από όλου αυτού που είναι στη Βουλή. Όμως, πρώτη φορά τον άκουσα να μιλάει τόσο σωστά. Σωστά τα είπε. Στο θέμα τη Λοζάνη εκεί πέρα που λέει, λέει σε κάποια στιγμή, από ό,τι κατάλαβα, λέει ο Ερντογάν δεν έχει καμιά αμφισβήτηση για τη στήριξη τη Λοζάνη. Του μπεκεί ο Ερντογάν. Του τη λέει με την Αγία Σοφιά, του μπεκεί ο Ερντογάν. Άλλο για να αγαπιόμαστε. Τι πείραξε, δεν κατάλαβα ποιους ακούν και ποια προπαγάνδα. Γι' αυτό δεν είμαστε λαός. Τέλος πάντων. Δύο. Ναι. Ράπ εσύ. Ναι. Τι γλωσσίτσα είναι αυτή. Πάει και ο Βέρι για τον καθάρισε. Τι καθάρισε. Για ένα μήνα δεν μείνει έξω μόνο. Μπορείς να κάνεις κάτι. Τι. Σε παρακαλώ, καθάρισε την ΑΕ, καθάρισε τον ΠΑΟ. Μπορείς να αρχίσεις λίγο να συζητάς για τους αθλητές του Ολυμπιακού. Δεν άρχισες καθόλου. Θα τον βάλει πιο ραλέφατο, φίλε, δεν μπορεί. Ποιο να πιάσει, ποιο θέλει. Τρίτο για να πιάσω τον Ασαριφάρτ. Ναι, πιάσε το πιτέ. Να τον πιάσει πατήτη, δεν θέλει. Καλούς, τους καλούς. Ποιο θες να πιάσει, τον Κούτρι, ποιο θες, ποιο γουστάρι. Κούτρι, ποιο θέλει. Στημένο δεν πιάνει. Στημένο δεν πιάνει. Δεν πιάνει. Όπως όταν πίνεις το καφέ που το χύνεις επίτηδες, δεν θα σε πω λεφτά. Από μέσα, από μέσα. Τρία, παραπονέθηκες ραπ ότι κανένας δεν σου πίστωσε το ότι είχες καταλάβει ότι ο τραγουδοφύλακας αυτός είναι λίγο ντεφορμέ, ή πολύ. Όχι στημένος, ντεφορμέ. Ντεφορμέ είπα κι εγώ. Ναι, μπράβο. Και κανένας το πίστωσε. Εμένα μου πίστωσες
ποτέ όταν σου λέει ότι ο Βερίνια πρέπει να παίξει αριστερό μπακ και έχει βιωθεί σε αυτή τη θέση και αν είχε παίξει με Ολυμπιακό και Άγιο, θα χάναμε. Δεν μου το πίστευε, σαν βάζει δίκιο. Δύο. Ναι. Σου άκουσα στην εκπομπή του. Με τον Ραπατρίστο τη Κακομίδα να λε ότι ο Λιμιό θα θέλει για δεκάδα στην συνολική τη Super League. Θυμάσαι ότι με έχει πει υπερβολικό ότι το θεωρώ. Και αυτό πρέπει να το πιστώσει. Είσαι επίσης, πολύ καλό. Σου χρωστώ επίση, σου χρωστώ. Μου κλείσει μια πρώτη τηλέφωνο, όχι τώρα, δεν έχουμε τώρα μια στο καιρό. Καλά, όταν γνωριστήκαμε, δεν ήμασταν τόσο καλή χημεία, δεν είχαμε. Αλλά με την πάλογο τον χρόνο δημιουργήσαμε μια καλή σχέση. Αυτό είναι καλό. Δεν τα αναλύσω τώρα. Όταν σου είπα ότι να λαμβάνω το θέλω κεντρικό αμυντικό, ναι, μου κλείσε τηλέφωνο. Δεν θα αναλύσω τώρα σε άλλη περίπτωση. Για να μιλήσω μετά. Ενώ κλιμακτήριο, ρε φίλε, δώσ' μου ένα δίκιο. Στο χωριστό. Ναι. Λοιπόν, στον γιατρό. Γιατρέ, όταν λες για αδυνάτισμα. Ναι. Κόβει την όρεξη του ασθενού. Ναι, μία από τις επιδράσεις του βελονισμού είναι και αυτή. Δηλαδή, η αλάτωση και η παντελής εξάλληψη της βουλημίας και της λεμαργίας είναι μία από τις δράσεις του βελονισμού. Οι άλλες δράσεις είναι και στο επίπεδο του άγχους και του στρες, της αϊπνίας. Είσαι αγχώδης, τι μπορείς να μιλάμε. Όχι, μιλάω μόνο για το φαγητό τώρα. Του κόβεις την όρεξη. Και αυτό, και μία από τις δράσεις. Ναι. Μήπως εισδράβεις και το στόμα με τη βελόνα. Όχι, όχι, όχι. Και φέρνει πολύ σοβαρός άνθρωπος. Ο θέλω να σου κάνει για τον βελονισμό. Ο γιατρός, έχω κάνει βελονισμό, εγώ δεν ήθελα να κόψω το κάπνισμα. Ναι. Δεν θα κατά. Όχι στον γιατρό, όχι στον μπανιό, σε κάποιον άλλο. Ναι, ναι. Και πραγματικά σύντομα τον κόψω το βελονισμό και ο μπανιό φαίνεται πολύ σοβαρό. Στο κάπνισμα. Για να κόψω το κάπνισμα δεν τα κατάφερα. Ναι. Έχει μια επιτυχία 50-70% τουλάχιστον βελονισμό. Όμως πραγματικά ρε παιδιά. Αισθανόμουν και μου το είχε πει ο γιατρός, θα φτάσω σε σημείο να μην σε αρέσει το τσιγάρο. Ναι. Και το τσιγάρο πραγματικά το ιδίαζα. Μια απέχθεια, και μετά όμως το άτιμο, είναι πολύ σοβαρό πράγμα ο βελονισμός. Ο άτιμος ο εγκέφαλος κατάφερε αυτό που ιδίαζα να το κάνω να μ' αρέσει. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο. Ίσως χρειαζόσουν λίγη προσπάθεια παραπάνω, εντάξει. Τώρα ναι, ναι. Ίσως απειθάρχητος. Αυτά παιδιά, καλή νύχτα. Καλό βράδυ. Θέλω να σε γνωρίσω εσένα. Θα το γνωρίσω αυτό. Να πούμε λίγο, που λέμε για τη συνθήκη της Λοζάνης συνέχεια κτλ. Να πούμε δύο συνθήκες οι οποίες έχουν σχέση με αυτό. Η μία ήταν η συνθήκη των Σευρών, η οποία έγινε το 1920, η οποία μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος παραχώρησε στην Ελλάδα και τη Σμύρνη, η περιοχή της Σμύρνης και τη Δυτική Θράκη, συγγνώμη, και προέβλεπε ανεξάρτητη Αρμενία και Κουρδιστάν. Δεν την παραχώρησε τη Σμύρνη, θα γινόταν δημοψήφισμα. Ουσιαστικά ήταν Έλληνες, εντάξει, ουσιαστικά, όχι η Τουρκία παρατούνταν. Ναι, 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 μπράβο, ναι. Ανεξάρτητη Αρμενία, ανεξάρτητη του Κουρδιστάν, έδινε στη Βρετανία την Συρία εκεί, το Λίβανο και τα λοιπά, τη Γαλλία. Γενικά είχε διαμελισμό της Τουρκίας, παρέβλεπε διαμελισμό της Τουρκίας. Αυτό δεν το δέχτηκαν, αυτό ήταν ο Σουλτάνος. Δεν το δέχτηκαν οι Νεότουρκοι, δηλαδή ο Κεμάλ και τα λοιπά. Οπότε μετά τη μικρασιατική καταστροφή το 1923, έγινε η συνθήκη της Λοζάνης, σαφώς με ευνοϊκότερους όρους για τους Τούρκους, οι οποίοι πήραν πίσω την Ανατολική Θράκη, αυτή η Κωνσταντινούπολη, την περιοχή της Σμύρνης και δυστυχώς για τους Αρμένους και για τους Κούρδους, τελείωσε για πάντα το θέμα της ανεξαρτησίας τους. Ουσιαστικά η συνθήκη της Λοζάνης ήταν καλύτερη για τους Τούρκους. Πες μας τώρα για τον ύπνο. Για τον ύπνο τι θα σου πω. Ακριβώς. Ότι υποφέρουν πολύ. Ναι, είναι ένα σύνολο συμπτωμάτων. Συνήθως αφορά γυναίκες όπως και το άγχος και το στρες, περισσότερο από τους άνδρες. Έτσι. Αφορά όλες τις ηλικίες, περισσότερο βέβαια μέσης ηλικίας και μεγάλης ηλικίας. Και εκδηλώνεται με διάφορα συμπτώματα. Μπορεί να αφορά δυσκολία στην έλευση του ύπνου. Μπορεί να αφορά δυσκολία στο να διατηρήσει 7-8 ώρες συνεχούς ύπνου. Μπορεί να ξυπνάς και να έχεις διαταραγμένο ύπνο. Αυτό έχει μεγάλες επιπτώσεις και στην καθημερινότητά μας, δηλαδή στην οδήγηση, στο πώς συμπεριφερόμαστε. Μπορεί να έχεις αυξημένη αρτηριακή πίεση, μπορεί να έχεις αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Διάφορα πράγματα τα οποία μας επηρεάζουν. Οπότε είναι σημαντικό και για την καθημερινότητά μας και για την εξέλιξή μας. Μπορεί να βοηθήσεις. Σαφώς. Ο βελονισμός είναι μία από τις μεθόδους στην οποία μπορείς να βοηθήσεις. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν τα κλασικά φάρμακα, έτσι, βενζοδιαζεπίνες, αντικαταθλιπτικά μπορεί να δώσεις, φάρμακα που είναι καθαρά υπναγωγά και διάφορες άλλες θεραπείες. Ο βελονισμός είναι μία από αυτές. Πάμε κόσμο. Καλημέρα. 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 Εγώ είμαι. Εσείς. 17 χρόνια είμαι από το Λεμαΐδα. Το Λεμαΐδα, Μεσόβουνο, Ούτσενα. Άλλο χωριό, Ταράχη. Να, ναι, ωραίος. Και Ασβεστόπιτερ, εντάξει, ναι.
Είμαι πολιτικοποιημένος, αλλά όχι κομματικοποιημένος. Ήθελα να μιλήσω για, για τον Ερντογάν. Να μιλήσεις. Θεωρώ μεγάλο φάουλ του Ερντογάν, ο οποίος ήθελε με αυτή την επίσκεψη στην Ελλάδα να δείξει ότι οι Θρακιώτες, οι μουσουλμάνοι της Θράκης, ότι είναι κοντά στην Τουρκία. Πράγμα το οποίο μέχρι τη συμμετοχή στις ενέργειες που έκανε στην Κομωτινή και στην Ξάνθη δεν αποδείχθηκε. Πιστεύω ότι οι Τούρκοι και οι Έλληνες δεν έχουμε σαν λαοί τίποτα να χωρίσουμε. Ναι. Αυτό αποδεικνύεται και από τους Πόντιους. Εγώ είμαι Πόντιος κατά το ημισή και άμα δεις κοστί τους σημερινούς Πόντιους στα χωριά του Πόντιου, τους τελευταίους εναπομείναντες αυθεντικούς, ναι, οι οποίοι είναι Τούρκοι στην καταγωγή περισσότεροι, ναι, πως χορεύουν ποντιακά και τη λύρα και απ' όλα και νιώθουν τους Έλληνες αδέρφια τους. Πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε ότι όλα αυτά έκφρας Ελλάδας, Τουρκίας είναι στημένα παιχνίδια, γιατί πίσω υπάρχουν συμφέροντα. Οπότε λες, τίνω χείρα συμφιλίωσης και δεν έχω πρόβλημα. Ναι, και ότι δεν υπάρχει καμία έκφρα μεταξύ των λαών, μόνο των κυβερνήσεων, οι οποίες έχουν δικούς σκοπούς και λόγους και αναφέρουν αυτά. Και όπως λέμε, έξω οι φτωχοί Τούρκοι, μέσα αυτοί που θα πάρουν τον Άρη. Ναι. Ακριβώς, περίπου αυτό, ναι. Να σε καλά, αυτά ήθελα. Τρίτη ηλικίου, ωραίος. Έξω οι ξένοι, μέσα οι ξένοι. Έλα φίλε. Γεια σας, Ραυτόπουλε. Καλώς τον. Αεκτζής. Ναι. Δύο θέματα θέλω να θίξω. Ένα, το ζήτημα Άρης, Τούρκη και τα λοιπά. Και ένα για την ΑΕΚΑΡΑ μου. Θα μιλήσω που πάει για πρωτάθλημα. Πάμε για την ΑΕΚΑΡΑ πρώτα. Άκου πρώτα για τον Άρη. Πάμε για τον Άρη. Με τον Χατζινάκο πιο πολύ θέλω να μιλήσω. Έλα φίλε μου. Χατζινάκος όπως βολεύουν τα πισινά του. Όχι, εγώ το έχω πει παλιότερα αυτό. Δεν το λέω τώρα που είναι για τον Άρη. Έλα, καλά, καλά. Άιντε. Προσκύνα το γυμνάσιο. Okay. Άσε το γυμνάσιο. Δεν λέω άλλα πριν και άλλα τώρα. Έλα, πάρε κάμψη για το γυμνάσιο. Να σε ρωτήσω, σε παλιότερη εκπομπή ρε Βασίλη δεν είχες πει ότι δεν γουστάρεις Τούρκους παίχτες στον Άρη? Ναι, ναι. Ναι, παίχτες δεν θέλω, παίχτες δεν θέλω. Αλλά να τα χώνει ο άλλος θέλει. Παίχτες δεν θέλω. Δηλαδή ας πούμε δεν γουστάρεις Τούρκους παίχτες, αλλά γουστάρεις Τούρκους επενδυτές. Τούρκο αφέντη θέλει, ναι. Τούρκο επενδυτή. Βέβαια. Δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή ρε παιδί μου... τα λεφτά είναι άειλα και άχρωμα. Είναι άειλο πράγμα. Ο ποδοσφαιριστής μέσα παίζει. Τον θαυμάζει ο κόσμος, τον ενθαρρύνει. Εμφανίζει τον κόσμο μπροστά. Τα χρήματα από ποια πληρώνεται ο ποδοσφαιριστής του Άρη είναι το ίδιο πράγμα. Είτε είναι πετροδολάρια, είτε είναι δολάρια, είτε είναι γύρω. Είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άμα θες να έχεις την αριθμό. Άμα τον πει τον Χατζινάκο, δηλαδή ο Τούρκος, σε βάζω ένα πούλμα δωρεάν να πας στο τελικό, θα πει ο Χατζινάκος βεβαίως, γιατί και τσικουνάρας. Προφανώς. Ναι, προφανώς. Εγώ θέλω να πω αυτό που λες. Αν μου επιτρέπεις. Μίλησες εσύ ανοιχτό χέρι. Να σου πω, άμα ρε Χατζινάκο και μέσα Αριανέ δεν γουστάρεις Τούρκο παίχτη, να έχεις την αξιοπρέπεια να μην γουστάρεις ούτε τα λεφτά του Τούρκου. Α, μπράβο. Επιλεκτικός είσαι. Αλλά. Όχι. Εγώ τα διακρίνω. Όπως διακρίνω τα κράτη από το εμπόριο, άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Αλλιώς θα καταργήσουμε το εμπόριο με τη λογική του Ραπτόπουλου. Όχι. Να μην γίνεται εμπόριο μεταξύ των χωρών. Με αυτή τη λογική. Ή θα καταργήσουμε τα σύνορα ή το εμπόριο με τη λογική του Ραπτόπουλου. Να καταλαβαίνόμαστε τι λέμε εδώ πέρα. Πατριώτης, ναι, είμαι Έλληνας πατριώτης. Και τι. Πατριώτης, αλλά θέλει τον Τούρκο στον Άρη. Είσαι Έλληνας πατριώτης. Ναι, είμαι πατριώτης. Τι με νοιάζει. Θα κόψουμε το εμπόριο επειδή υπερασπιζόμαστε τα σύνορά μας σαν χώρα. Τα σύνορά μου δεν υπερασπιστώ. Αλλά τι θα κάνουμε. Καταργήσουμε το εμπόριο. Δεν υπάρχουν σύνορα, ρε. Από την πολιτισμό δεν υπάρχουν σύνορα. Δεν γουστάρει στον Τούρκο. Εδώ μπαίνουν οι Πακιστανοί και δεν ακούγεται το φίλο. Πρέπει να μην γουστάρει και τα Τούρκικα τα λεφτά. Αλλά. Ποιος έχασε την αξιοπρέπειά του για να τη βρει ο δεξιός και το βρωμοσκούλικο. Κόπηκε ο φίλος. Πρόλαβε τον έκλεισε ο Δημητήρης. Μόνο να γελάσουμε που βρούμε μαζί σου, εντάξει. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Μόνο γελάσουμε. Τιμή μου και καμάρι μου. Τιμή του είμαι. Καλημέρα. Για αυτά που είπες. Πολύ ένταση. Καλημέρα. Μ' αρέσει η ένταση. Τι θέλω τώρα, να κοιμηθώ το βράδυ. Όχι. Εγώ θέλω τάπα τούπα. Πώς θα γίνει. Καλημέρα. Μ' αρέσει που λες ακούει ο κόσμος για να ηρεμήσει, για να κοιμηθεί μετά. Μου ακούει Ραυτόπουλο. Σε δύο λεπτά διάλειμμα. Έχει 120 δευτερόλεπτα. Έλα φίλε. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλε. Να τόσο γιατρός.
Να το γιατρό ο Σπύρος. Να ο Σπύρος. Πω την καλημέρα μου στον κύριο Χιλιτίδη, στον συνομιλητή σου και στον εκλεκτό συνάδελφο τον κύριο Μπανιώτη. Γεια Σπύρο, καλησπέρα. Να πω εγώ καλημέρα και χρόνια πολλά, φίλε μου. Για ποιον? Χρόνια πολλά, σήμερα είναι της Αγίας Άνοιξης ημερών. Α, το πιο ωραίο, κύριε Χιλιτίδη, μας ακούει τώρα η κυρία. Αν μας ακούει, χρόνια της πολλά και καλά. Με υγεία, τύχη, αν και την τύχη τη βρήκε, γιατί είναι μαζί σου. Χρωστάμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, τώρα επειδή ακούμε λίγο την εκπομπή και έχουμε μπερδευτεί, καταρχάς θα πω για τον κύριο Μπανιώτη, μόνο το σεβασμό προς το άτομο του, ότι αποδεικνύει αυτό που ξέρει πολύ κόσμος για τους συναδέλφους, ότι οι γιατροί θα είναι ή πολύ μορφωμένοι ή πολύ αμόρφωτοι. Δεν υπάρχει μέση λύση. Ο κ. Μπανιώτης φυσικά ανήκει στην πρώτη κατηγορία. Ευχαριστώ. Θα σου πω τώρα, επειδή σου είπε κάποια πράγματα και δεν τα κατάλαβε, αγαπητέ ΡΑΠ, για τις νοσοκομιακές λοιμώξεις. Ναι. Η αιμονή σου που έχεις με τα ελληνικά νοσοκομεία, το οποίο μάλλον το κάνεις για πλάκα πιστεύω, επειδή ξέρω πώς πιστεύεις το εθνικό σύστημα υγείας, γιατί εκεί σε κουράρουν, Έλληνες γιατροί σε προσέχουν. Ούτε Σκοπιανοί, ούτε Αμερικανοί, ούτε Τούρκοι. Ναι, αλλά και Έλληνες, πώς το λένε, διευθυντές, διοικητές νοσοκομείων, φάγανε τα λεφτά σουβλάκια και σουτζουκάκια. Έτρωνε κάτω. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι διοικητές των νοσοκομείων. Όπως και σε μια μονάδα που πολεμάει, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο διοικητής, τι κάνει ο στρατιώτης μετράει. Λοιπόν. Εμείς μιλάμε για τους μάχημους γιατρούς. Λοιπόν. Αυτό που είπε για τις νοσοκομιακές λοιμώξεις και δεν το κατάλαβες μάλλον αυτό που είπε ο κ. Μπανιώτης, τα λέω γρήγορα. Να ξέρεις, αγαπητέ ΡΑΠ, ότι οι νοσοκομιακές λοιμώξεις αποτελούν το τέταρτο παγκόσμιο αίτιο θανάτου, παγκόσμιο, όχι ελληνικό, μετά συναγίνει το τρίτο, μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τον καρκίνο. Βεβαίως, και η αιτία είναι η εξής, θα σου το πω με απλά λόγια, επειδή δεν κατάλαβες, σου είπε ο εκλεκτός συνάδελφος. Τα μικρόβια τα οποία ζουν στο νοσοκομείο, στο νοσοκομιακό περιβάλλον, στην ουσία δεν είναι ακριβώς μικρόβια, είναι ιοί. Η διαφορά ιού και μικροβίου είναι πολύ μεγάλη, δεν θα το κάνω τώρα αυτό το πράγμα. Είναι ιοί. Οι οποίοι ακριβώς αυτοί, επειδή έχουν αντιμέτωποι με τα φάρμακα που χρησιμοποιούν τα νοσοκομεία και τα προϊόντα απολυμάνσεως, έχουν μεταλλαχθεί σε κάτι πολύ πιο δυνατό από τον απλό ιό που υπάρχει στον δρόμο. Μεταλλάχθηκαν. Με αποτέλεσμα λοιπόν η παραμονή ενός ανθρώπου στο νοσοκομιακό περιβάλλον να αποτελεί, να έχει μεγάλο κίνδυνο για μόλυνση από τους συγκεκριμένους ιούς. Ούτε το διαβαλκανικό έχει να κάνει, ούτε το ΑΧΕΠΑ, ούτε το Παπαγεωργίου. Το διαβαλκανικό μετά από 50 χρόνια θα είναι τόσο παλιό όσο το ΑΧΕΠΑ σήμερα, Κώστα. Αλλά οι ίδιοι θα ζουν εκεί μέσα και θα είναι και πιο μεταλλαγμένοι. Εντάξει. Αλλά λοιπόν δεν έχει να κάνει θέμα ούτε με καθαριότητα και τα νοσοκομεία είναι όλα καθαρά, ούτε με τίποτα άλλο. Έχει να κάνει ακριβώς με το σύστημα των ιών. Οι ιοί, σαν ζωντανοί οργανισμοί, έχουν μεταλλαχθεί σε κάτι πολύ πιο θανατηφόρο από τον απλό ιό του δρόμου ή τον ιό της γρέπης που είναι εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος. Και η πιο θανατηφόρη να ξέρει ακόμα είναι η ιοί των εντατικών. Σωστό. Ναι, ενώ οι εντατικές είναι αποστηρωμένες, εκεί μέσα υπάρχουν ιοί που είναι εξαιρετικά θανατηφόροι. Όταν και με οποιοδήποτε τρόπο μπουν στην ανθρώπινη κυκλοφορία. Τελειώνω με αυτό. Επειδή ακούω πολλές πατριωτικές κορώνες, ναι. Εγώ θα πω μια κουβέντα μόνο. Για τον προαλήθατο τον νεαρό, τον προηγούμενο, όχι τον κύριο Πύρη πριν από μένα, τον προηγούμενο που πιστεύει ότι με τους Τούρκους δεν μας χωρίζει τίποτα. Ναι. Ακριβώς και δεν μας χωρίζει τίποτα. Μας χωρίζουν μόνο οι 1600 αγνούμενοι της Κύπρου, οι οποίοι δεν γύρισε ποτέ κανένας. Μας χωρίζει μια θάλασσα η οποία είναι γεμάτη με ελληνικό αίμα. Μας χωρίζουν τόσοι αιώνες σκλαβιάς. Μας χωρίζει ότι ακόμα και το σουτζουκάκι που είναι ελληνικό φαγητό το έχουν το ονομάσει σε Αντζέμ και πώς το λένε οι Τούρκοι. Και μας χωρίζει αυτό που είπε ο μεγάλος Νίτσε, ότι όλοι λέει στην ανθρωπότητα έχουν κάτι να συνεισφέρουν. Μόνο ένα την έχει συνεισφέρει ποτέ τίποτα και αυτός είναι ο Τούρκος. Δεν τα είπα εγώ, τα είπε ο μεγάλος Νίτσε. Ερώτηση, γιατρέ. Ορίστε. Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ δύσκολο. Θα σταθώ και σε αυτό και θα σου πω τώρα για να τελειώσω. Τουρκαλά στον Παναθηναϊκό, τι θα πει. Για τον Παναθηναϊκό. Αν έρθει ποιο. Ένα Τουρκαλά και θέλει πέρα τον Παναθηναϊκό να τον κάνω πρωταθλητή. Ναι, εγώ προσωπικά δεν θέλω να δω Τουρκαλά στον Παναθηναϊκό, ούτε στον Πάγκο, στον Ολυμπιακό, σε καμία ελληνική ομάδα. Ο Τουρκαλά καλά θα κάνει να κάτσει στην Τουρκία του. Έτσι. Ωραία. Και για αυτού που νιώθουν, γιατί στον Παναθηναϊκό κάποτε ήρθε ο Κουτουλάη, ο μπασιμπολίστα, έτσι. Ναι. Αν το πάμε και στο ποδοσφαιρικό ή στο αθλητικό ακόμα, εγώ ήμουν μικρό τότε που θυμάμαι κάτι καρεκλίδια που είχαν πέσει με τον Άρη τότε μέσα στην Προύσα που είχε παίξει μια τουρκική ομάδα. Και ήταν ένα τελικό ευρωπαϊκό κυπέλλου. Θυμησέ μου. Στο Τωρίνο φύγαν τα καρεκλίδια. Ναι, είναι επειδή μόνο οι ηγέτε τα κάνουν αυτά και δεν μα χωρίζει τίποτα σαν λαό. Σαν λαό. Να ρωτήσουμε τους οπαδούς του Άρη που πήγαν τότε εκεί μέσα το ξύλο που έπεσε με το λαό τον τουρκικό, αν μας χωρίζει ή όχι τίποτα. Θέλουν καλά. Αυτοί που πιστεύουν ότι δεν μας χωρίζει τίποτα με τουρκικό λαό. Εμείς ήμασταν εκεί πέρα 4.000 και αυτοί ήταν 300 άτομα, 400. Φάγαν το ξύλο της Αλεπού σε τουρκική κοινωνία. Ναι, εγώ θυμάμαι τον τελικό όμως ότι σε κανένα ευρωπαϊκό τελικό μπάσκετ δεν έχει γίνει ποτέ καρεκλίδι. Έγινε μόνο στην Τουρκία, γιατί στην Ελλάδα δεν έγινε τίποτα. Έτσι. Και αυτοί που πιστεύουν ότι είναι τόσο ωραία χώρα η Τουρκία και πολιτισμένη.
Ας φύγουν από τη Σμύρνη και από τα παράλια με ένα αυτοκίνητο με ελληνική πινακίδα και σπάνε 20 χιλιόμετρα μέσα. Έτσι, Διλινό, από το απόγευμα προς Διλινό, να δούμε αν θα νιώσουν και τόσο ασφαλείς. Το κλείνω και αυτό το θέμα με τους Τούρκους. Έτσι, όσο για τον Ερντογάν, πέρα από τα πολιτικά θέματα, ο Ερντογάν είναι κλασικός. Ξέρουμε την ιστορία του Ερντογάν. Ήρθε εδώ να πουλήσει μια μαγιά, αλλά δεν βρήκε αυτή τη φορά ζεμπέκικα και παλαμάκια. Και σπασμένα κατά στα μπουζούκια και κοντοσούβλια. Βρήκε μια άλλη απάντηση. Κατά πολλούς προδοτική, αλλά εγώ δεν νομίζω τόσο προδοτική αυτή η απάντηση. Και για να τελειώσω με τα βαριά, να κάνουμε και λίγο πλάκα. Παραμονή στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Θα το πω τώρα για να μην πει κάποια Κασάνδρα ότι το είπα κατόπιν εορτής. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο ΠΑΟΚ μάλλον θα παίξει 20 λεπτά σοβαρή μπάλα. Θα είναι το ματς 2-0 στο 25 λεπτό. Θα κατήσει μετά δυνάμεις μέχρι το 65 θα του σκορ 3-0. Και κατά το τέταρτο του καθυστερού θα πει και ένα πενταλεπτάκι ακόμα 4-0. Χαλαρά θα του κάνει μια πολύ ωραία πρωτοχρονιάτικη και χριστουγεννιάτικη γιορτή. Ανοίγει και η τούμπα μετά από τόσο καιρό αποκλεισμό από τους οπαδούς του. Αυτά προβλέπω. Έκλεισες, γιατρέ μου. Θα τα πούμε από ένα τέταρτο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και ευχαριστούμε. Γεια σας, Σπύρο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Διάλειμμα γρήγορο. Ανοίγουμε γραμμές. Πατριωτισμός ξεφυλίζει. Αλλά ο Τούρκος πρέπει να αρχίσει τον Άρη για να σου δει ο Άρης. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα νταντααϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο, βούτυρο η μαργαρίνη γύρω γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά λαλαλά. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο, υπερταχύτατο app του Delivera, χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrospor. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα. Ο Μακαραγιάς βγαίνει Συριάννη με τα ούλια και βιολιά. Κάθε που χαράζει, Συριάννη με το Γιάννη. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Κόβω τον πισινό μου. Σαλάμι αέρος θα το κάνω. Αν βγει Αριανός, ο παδός του Άρη, αλλά να είναι πραγματικά, να μην κάνει πλάκα και να πει είμαι Αριανός και δεν θέλω τον Τούρκο επενδυτή. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Έχουν λαλήσει 5 χρόνια εκεί με τους γαλανούς και τους γαλανούς ουρανούς. Κατάλαβες. Έχουν λαλήσει. Όχι Τούρκο. Ο Ασλανίδης. Να του πέσει το λαχείο και να πει θα πάρω τον Άρη. Ναι, αφαιρεί, θα το πούμε, αλλά πάρτα μα. Ρε του Αριανού. Ρε, πώς κάνετε έτσι για τα λεφτά, ρε. Είναι δυνατόν. Τι κάνουμε για τα λεφτά. Πώς κάνετε. Δίνετε πισινό για τα λεφτά, ρε. Δεν δίνουμε κανένα πισινό. Ένας Αριανός να πει δεν θέλω, ρε. Είμαι πατριώτης, ρε. Είμαι χριστιανός, ρε. Είμαι χρυσαυγίτης, ρε. Θα σας πληρώσει αυτός, ρε φίλε. Είμαι χρυσαυγίτης Αριανός, δεν θέλω. Ας πληρώσει τους παίχτες αυτούς. Πού είναι εκείνος ο ξάδερφος του Πετρουλάκη. Εκείνο το πουλί που έβγαινε. Κυρίες και κύριοι. Πού τος. Πού είναι εκείνος ο χρυσαυγίτης ο παλιός Πασοξής. Που μαλώναμε εδώ πέρα. Δεν τον ακούω να βγαίνει. Κυρίες και κύριοι. Φούλτα. Διαγωνισμός. Κρυρομπια τζάκουαρ. Έλα φίλε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Να χαθείτε από εκεί. Πώς κάνετε τα λεφτά, ρε. Παραδόπιστη να πούμε. Ναι. Έλα, Κωστή μου, καλημέρα. Όχι, εσύ μας πάρανε έστω. Έλα, ρε, γιατί. Ναι. Θέλω να μιλήσω με τον Βασιλάκη λίγο. Βασιλή, είναι καλό ακόμη να κάνουν επιδύσεις. Επιδύσεις.
επένδυση, δηλαδή ας πούμε όπως εκείνητα και αυτά εδώ. Γιατί? Θέλει να πουλήσει αυτός. Περίμενα να σε πω. Αλλά αυτός ο Μιτόγκας θέλει να πουλήσει και Τούρκο το σπίτι. Γιατί περίμενα θέλει να κάνει να πούμε περίμενε. Νεσιτικό γραφείο, κατάλαβες. Άκουρε, παιδί. Βρωμιάρης ο Πόντιος. Περίμενα να σε πω. Μέχρι πού μπορεί να αγοράσει κάποιος Τούρκος. Από εδώ και πάνω. Μέχρι πού μπορεί. Τι εννοείς. Μέχρι τη... Ελληνικά μιλά, φίλε, άστα ποντιακά. Περίμενα να σου πω. Όχι, επειδή εγώ έμαθα έναν που είναι από Αλεξανδρού, με λέει επένδυση δεν μπορούν να κάνουν εκεί πάνω. Μακεδονία, εξαρτηθεί το Αλεξάνδρου η χώρα. Δεν καταλαβαίνουμε τι λες, φίλε. Πάρ το πάνω. Αλεξανδρούπολη δεν μπορούν να κάνουν επενδύσεις, ας πούμε, να έρθουν Τούρκοι να αγοράσουν οικόπεδα και να χτίσουν να κάνουν. Γιατί? Γιατί είναι παραμεθόριο. Από την Καβάλα και κάτω μπορούν να χτίσουν. Στην Καβάλα όμως χτίζουν. Ναι, μέχρι την Καβάλα. Δεν είναι παραμεθόριο. Δηλαδή, καβάλα που πουλήσαν πάνω... σε Τούρκους. Δεν μπορούν να αγοράσουν και να πάρουν ακίνητα και αυτά. Ναι. Καταλαβες. Κατάλαβα. Όσο και αυτό εδώ πέρα που λέει ο Βασίλης έχει δίκιο. Εντάξει. Εσένα και... τη γιαγιά σου τη σφάξαν οι Τουρκαλάδες. Ρε Κωστή. Θα σου πω κάτι. Στην Αθήνα κάτω αγόρασαν οι δικοί μου κάτι. Ρε άλλο σε ρωτάω ρε Πόντιε. Τη σφάξαν τη γιαγιά σου οι Τουρκαλάδες. Ρε τώρα τι κάναμε πριν 80 χρόνια το 1980. Δηλαδή ο Βασίλης τώρα, δηλαδή άμα έρθει ο Τούρκος τώρα δεν είναι καλό να παρτενάρει. Όπως και με εμένα από αγόρασε, ναι, έρχεται μια εβδομάδα, αγόρασε ένα διαμέρισμα. Στο συμβούλιο των Πολιτών και σε διαγράψουμε τώρα, τα γάλα. Δυο λιωτιωμένοι, 450.000 το χρόνο. Καταλαβες. Κατάλαβα. Και θέλω να σε πω και ένα άλλο. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα στο Ολυμπιακό, ήθελα γιατί δεν είναι. Θα κρύβει τα κόκκινα της γιαγιά σου, ρε, κάθαρμα. Ναι. Περίμενα να σε πω. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα στο Ολυμπιακό, στο ποδόσφαιρο. Στο Ολυμπιακό, στο ποδόσφαιρο. Ποιος είναι τώρα. Ο Μόραλης. Ο Μόραλης. Που είναι δήμαρχος. Ναι. Που είναι δήμαρχος. Μπορεί να είναι δήμαρχος και επειδή είναι πολιτικό πρόσωπο. Στην Ελλάδα είσαι τα πάντα. Μπορεί. Στην Ελλάδα είσαι τα πάντα. Για να είναι μπορεί. Στην Ελλάδα μπορεί. Γι' αυτό ρωτάω, ας πούμε. Αυτό ήταν. Στην Ελλάδα ό,τι κουστάρεις κάνεις. Το Βασίλη, κοίταξε να δεις. Έχει δίκιο. Δεν χωρίζει τίποτε. Επενδύσεις κάνουν. Και οι Έλληνες πηγαίνουν στην Τουρκία και κάνουν επένδυση. Μην νομίζεις. Εντάξει. Κατάλαβε. Μην γυαλάς, Κωστή. Δεν είναι. Μαρμίτα όλα είναι, ξέρω. Ο Τούρκος ο πλούσιος καλός είναι. Ο φτωχός θα πάει στην ευχή της Παναγίας και του Αλλά. Φύγε. Φύγε Μιτόγκα, φύγε. Σαβουροσάγωνε, φύγε. Μια τουρκάλα. Μια τουρκάλα μας εγνωρίζανε. Μέχρι και θα σπαζώσουν και το Κοράνι. Για να παυτώσεις. Καλημέρα, ναι. Επόμενος κύριος. Μάλιστα. Κώστα. Ναι, φίλε. Κοίτα, επειδή το θέμα είναι λίγο πιο. Είναι λίγο λεπτό. Αν μου επιτρέπεις, μισό λεπτό να απαντήσω γιατί αναφέρθηκε το όνομά μου. Από τον γιατρό. Ναι. Ξενοκράτη, εσύ που είσαι φιλόπατρης. Για πες μας, το θες το Τούρκο που με στέλνεις μήνυμα, δεν θα βγω στην εκπομπή. Πού να βγεις, ναι. Να κουκολώνεις. Ναι. Μισό λεπτό μόθα. Όλα αυτά που λέει ο γιατρός έγιναν, αλλά δεν φταίει ο τουρκικός λαός, φταίνε οι κυβερνήσεις, οι οποίες βάλαν τους λαούς να μαλώσουν μεταξύ τους για τα δικά τους συμφέροντα. Μάλιστα. Έτσι, εγώ δεν έχω να χωρίσω τίποτα με το τουρκικό λαό, γιατί και εγώ χωρίζω από εκεί που έφυγαν οι παππούδες μου. Αλλά δεν μου φταίει ο τουρκικός λαός, αν οι κυβερνήσεις στον βωμό των συμφερόντων. Φίλε, και εγώ από τη Σμύρνη έχω καταγωγή. Από εκεί και πέρα τα βόδια τα δικά μας, αντί να σταθούν στη συνθήκη των Σευρών και να κρατήσουν τα εδάφη που τους παραχωρήθηκαν, πήγαν ορμήσαν μέσα στην Άγκυρα. Μας πήρε και μάλλον τον Πισινό μετά. Φυσικά. Πού πήγαν να πάρουν την Άγκυρα, πού πάτε. Έπρεπε να σεβαστούν τη συνθήκη και να κάτσουν στα σύνορα που όριζε η συνθήκη. Και να είμαστε αυτή τη στιγμή μια χώρα διπλάσια. Και θα είμαστε αυτή τη στιγμή στις υπερδυνάμεις. Συγγνώμη, φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Τις κυβερνήσεις ποιος τις βγάζει? Ο λαός δεν τις βγάζει? Εκείνα τα χρόνια δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις, με εκλογές είχαν βγει τότε οι νεότουρκοι. Ναι, σίγουρα πάντως δεν είχαν την ενημέρωση που θα έπρεπε αυτή. Τι εννοείς? Οι κυβερνήσεις εκφράζουν πλήρως τις προθέσεις τους. Ναι, επειδή με ρώτησες όμως, εννοώ ότι εκείνα τα χρόνια οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είχαν τη δυνατότητα μόρφωσης. Οπότε πείθονταν πάρα πολύ αυτό. Φύγε, επόμενο γραμμή. Δεν είχε debate. Καλημέρα. Ενώ τώρα είναι μορφωμένη τώρα. Παραμορφωμένη. Καλημέρα, είναι μορφωμένη. Ναι. Ναι, κύριε. Έλα, ακούγομαι. Πεντακάδαρα. Ποτέ δεν. Λοιπόν, Ραπτόπουλε. Μάλιστα.
μιλάμε συχνά, θα καταλάβεις ποιος είναι και καμιά φορά σου κάνω υποδείξεις όπως θα σου κάνω και τώρα. Καλησπέρα στο γιατρό καταρχάς. Καλησπέρα, ναι, καλησπέρα. Είναι εξαιρετικό, τον ακούω κάθε είναι φορά που τον έχει καλεσμένο. Ραπτόπουλε, ξέρεις πολύ καλά ότι πρέπει να κάνεις τη σωστή ερώτηση για να πάρεις σωστή απάντηση. Ο γιατρός θα το εξηγήσει καλύτερα από μένα αυτό. Για πες. Η ερώτηση είναι αν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τους Τούρκους ως λαός, ως άνθρωποι καθημερινά εμείς ή αν έχουμε να χωρίσουμε κάτι ως έθνος. Καλή ερώτηση. Πολύ σωστό. Πολύ γιατί, σωστό. Να πω στους φίλους που παίρνουν τηλέφωνο για τις αιματοβαμμένες θάλασσες. Η γυναίκα μου είναι Τουρκάλα. Τουρκάλα, καλή είναι. Πολύ καλή. Δηλαδή, από όλες τις απόψεις πολύ καλή. Και η οικογένειά της πολύ καλή. Γκρινιάζει, λοιπόν, ακούστε φωνάζει, με λίγο. Ακούστε με, Τουρκάλα, ακούστε, καλή, ακούστε, με, ακούστε, με λίγο. Ακούστε με λίγο. Ναι. Όταν παίρνει κάποιος και απαντάει ότι έχω να χωρίσω για 1600 άτομα στο Αιγαίο που συμφωνώ, μην παρεξηγηθώ έτσι, δηλαδή για τους, για τους αγνοούμενους της Κύπρου για τα 400 χρόνια σκλαβιά. Για τον εμφύλιο που έχουμε κάνει τι έχουμε. Έχω να χωρίσω με τους Τούρκους για αυτούς τους λόγους πράγματα. Έχω να χωρίσω και με τους οπαδούς, θα μπορούσα να σου πει ο Λαρισαίος που είσαι παοξής, για το Μπλιώνα να πούμε. Δηλαδή αν έχουμε να χωρίζουμε με τους ανθρώπους, με τις κοινωνίες. Για τον εμφύλιο πες, άσε τον Μπλιώνα. Άστο το, στο διηνεκές, ως λαοί, ως καθημερινοί άνθρωποι, με βάση αυτό το λόγο, είμαστε απολύτως. Καλέ, πόσους εμφυλίους κάναμε τα τελευταία 200 χρόνια, πόσους νεκρούς έχουμε από πολέμους με τους Τούρκους και πόσους από τους εμφυλίους. Αυτό να τους ρωτήσεις. Λοιπόν, αυτό δεν ρωτάω καν αυτό, γιατί εσύ θες να βάλεις, τώρα καταλαβαίνω, θες να ανάψεις τη φωτιά. Εγώ απλά έχω να πω το εξής. Δεν έχουμε να χωρίσουμε ως άνθρωποι, καθημερινοί άνθρωποι. Βέβαια. Έχουμε να χωρίσουμε ως έθνος, συμφέροντα κτλ. Κτλ. Ή μάλλον να δούμε ποιος έχει συμφέρον από κάτι να κερδίσει. Αυτή η οντροπία έχω να κερδίσω με τον Τούρκο είναι η ίδια με την οντροπία που έχει να χωρίσει ο Καλιφορνέζος με τον με αυτό που είναι από το Πόρτλαντ, ο Σκοπιανός με τον Κροάτι. Υπάρχει πάντα το δίπολο της γειτονιάς. Ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, ο Άρης με τον ΠΑΟΚ, είναι η γειτονιά το νόημα. Ναι. Σημαντικότητα δεν έχει χωρίσει τίποτα. Δεν μου λες, η γυναίκα σου είναι από την Κωνσταντινούπολη. Ναι, ναι. Μαγειρεύει καλά, ρε. Πολύ καλά. Δηλαδή βάζει εκείνα τα πικάντικα. Έχει εκείνη την κουζίνα την παλιά ή έχουν. Πολίτικη. Έχουν έχει τρεις αδερφές, οι τρεις αδερφές μάθανε ελληνικά. Πώς? Ελληνικά μαγειρεύει. Ελληνικά. Όχι, μάθανε ελληνικά να μιλάνε για να μιλάνε μαζί μου. Δεν μου λες. Πάσχα, Χριστούγεννα, πώς πας εκεί εσύ, τι γίνεται, για πέρα. Κανονικά. Μ' αρέσεις. Σε ερωτεύτηκες σφόδρα δηλαδή, είχες πρόβλημα. Ναι, έξι χρόνια τώρα. Πού έγινε ο έρωτας, δηλαδή πού γνωρίστηκες. Στην Κωνσταντινούπολη. Πήγες μετανάστης εκεί, μετανάστης, πήγες επισκέπτης. Καθηγητής ήμουν στο Πανεπιστήμιο. Α, φοιτητής ήσουν. Καθηγητής. Α, καθηγητής. Ω, είχες και καλό αυτό. Ναι. Κοινωνική υπόσταση. Δεν είναι μαθήτριά μου. Μην πάει εκεί το μυαλό. Μαθήτριά σου ήτανε. Όχι, έτοιμος ήσουν, γι' αυτό σε πρόλαβα. Βουγιουκλάκη Παπαμιχαήλε. Σε πρόλαβα. Σκύλε μαύρε. Ωραία. Τέλος πάντων, εγώ με τον Τούρκικο λαό έχω μια συγκεκριμένη σχέση. Έχω μικρασιατική καταγωγή. Κουβαλάω τα ίδια πράγματα που κουβαλάμε όλοι. Γιατί εμείς γυρίσαμε ταινία με τον Κολάτο, ο Αλέξανδρος και η ΣΕ πριν 20 χρόνια. Έχω εξαιρετικούς φίλους Τούρκους, εξαιρετικούς φίλους Κούρδους. Εξαιρετικούς φίλους Τούρκους που είναι πολύ αγαπημένοι με Κούρδους και μέσα στην ίδια τους τη χώρα τα παιδιά του κρύβουνε. Δεν μου λες είναι Ρουφιάνοι Τούρκοι σαν και εμάς ή είναι πιο καλοί άνθρωποι. Πολύ ίδιοι λαοί είμαστε. Άρα Ρουφιάνοι γιατί. Κώστα, στην καθημερινό επίπεδο είμαστε πολύ ίδιοι. Είμαστε, πώς λένε οι Άγγλοι, loud and lazy. Είμαστε φωνακλάδες και τεμπέλιδες με την καλή έννοια. Τώρα πήρες έδρα εδώ πέρα. Τώρα είμαι εδώ, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραίος. Ωραίος. Μπράβο. Αυτά παιδιά. Να είσαι γερός. Για καλά. Καλό βράδυ. Έλες, πήρε την Τουρκάλα, συνεννοήθηκε. Δεν μας πει τι καθηγητής είναι. Τι έδρα έχει. Εντάξει, το παιδί μπορεί να μην ήθελε να πει ο άνθρωπος τι έδρα έχει. Αλλά κοινωνικοποιήθηκε. Ενώ έδωσε μια άλλη οικογένεια που μπορεί να είχε εδώ πέρα με μια Ελληνίδα, μπορεί να γινόταν του κουτρούλιο γάμο. Και στο εθνολογικό και το πατριωτικό είναι μία από τις διαφορές που μπορεί να έχει με οποιονδήποτε. Δηλαδή, ο φίλος αυτό μάλλον ήθελε να πει. Ο διαφορές μπορεί να έχει σε επίπεδο ομάδας, σε επίπεδο πολιτικό, κομματικό, εθνικό. Γυναίκες, άνδρες, άσπρη, μαύρη, ξέρεις, χίλια δυο. Άρα έχουμε λόγους να έχουμε διαφορές. Αλλά έχουμε και ένα λόγο να μην έχουμε διαφορές. Να είμαστε απλά άνθρωποι. Εντάξει. Απλά άνθρωποι. Κάτοικοι γης. Μ' άρεσε ο καθηγητής. Μπράβο καθηγητή. Μαζί σου είμαι. Καλώς το. Σωστό. Τον Ερντογάν τον θέλεις. Όπως γουστάρεις, ναι. Δεν όπως γουστάρω. Όπως σε βολεύει. Έτσι είναι. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε. Καλά, μια χαρά. Χαίρομαι, λοιπόν. Και άμα έρθει ο Τούρκος και πει εδώ σε εμάς, πες ότι είμαστε φίλοι του Άρη. Παιδιά, γιτζάμπα οι δρομές.
Παιδιά, θα σας δώσω 5 εστιατόρια και 3 δέξεις, πώς θα τον κάνουμε τον Τούρκο. Ε, θα του προσκυνήσουμε τα ποδάρια. Εσύ που κάνεις τον πατριώτη. Τον επενδυτή. Τα λεφτά είπαμε δεν έχουν εθνικά. Ναι, πατριώτη, ναι. Ναι. Δύο πράγματα. Μία ερώτηση στο γιατρό θέλω να κάνω. Εδώ κάνω μετά. Ναι. Ένα πράγμα θέλω να σου πω για τον Ερντογάν που λες. Εγώ είμαι 30 χρονών, δουλεύω 9 χρόνια ταξί από τον πατέρα μου, δόξα τω Θεώ. Τι μου έχει δώσει κάτι κακό ο Ερντογάν ή οποιοδήποτε έχει έρθει για να κάνει μια επένδυση στη χώρα? Όχι. Μακάρι να ακούνε και να κάνουμε. Να πάρουν τον Άρη, να πάρουν τον οποιονδήποτε. Δεν με νοιάζει καν. Λεφτά να έρχονται στη χώρα να μπορέσουμε να δουλέψουμε και να ζήσουμε. Να ρίξουν τα φράγκα, ναι. Ένα αυτό. Όποιο είναι, ό,τι είναι, είναι από, από την Αμερική, είναι από τη Ρωσία, είναι από την Τουρκία, δεν με νοιάζει. Να αρέσει, να σωστός. Σωστό. Είπα πάνω απ' όλα, Μαρμίτα. Σωστό. Ένα αυτό. Έτσι. Δεύτερον, γιατρέ, να σε κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Αν γνωρίζει, βέβαια. Βέβαια. Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Μάλιστα. Θέλω να σου πω ότι έχει ένα χρόνο που το ξεκίνησα. Ναι. Και από ένα σημείο και μετά παρατήρησα ότι η κοπέλα μου κουχού δεν καπνίζει. Δεν καπνίζει ποτέ. Είναι άκαπνη. Άρχισε από ένα σημείο και μετά να την πειράζει ο καπνός και να της φέρνει βήχα. Ναι. Καπνίζει ή ως παθητική? Δεν καπνίζει, παθητική. Όχι, ποτέ δεν κάπνισε. Ως παθητική. Αλλά κοίταξε, ο ατμός στο σπίτι, ναι, της φέρνει απίστευτο βήχα. Κοίταξε, ο ατμός δεν σημαίνει ότι είναι απλό οξυγόνο της ατμόσφαιρας κτλ. Δεν είναι ατμοσφαιρικός αέρας. Ναι. Έχει κάποιες ουσίες, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ότι υπάρχουν σοβαρές πλέον ενδείξεις, κάποιες έρευνες που έχουν γίνει, γιατί και το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι κάτι το οποίο βρίσκεται ουσιαστικά στην αγορά τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι πάνω από 5-10 χρόνια, ας πούμε, σε μεγάλο πληθυσμό. Οπότε και τα δείγματα τα οποία μπορούν να έχουμε επιπτώσεις μακροπρόθεσμα είναι ακόμα νωρίς. Πιστεύω ότι τα επόμενα 5-10 χρόνια θα έχουμε περισσότερα αποτελέσματα, γιατί και το τσιγάρο το κανονικό έπρεπε να γίνουν δεκαετίες ερευνών για να επιδείξουν την αιτιολογία του καρκίνου, ας πούμε, ή του καρκίνου του παγκρέατος, του πνεύμονος, για το κάπνισμα. Οπότε νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε περισσότερα να πούμε. Ήδη όμως υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι και αυτό, ίσως λιγότερο βέβαια από το κανονικό το τσιγάρο, ενοχοποιείται και αυτό σε κάποιο βαθμό. Κατάλαβα. Εντάξει, έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Πάντως εκεί στον χρόνο η γειτονιά μου είναι ένας 92 χρονών που καπνίζει 3 πακέτα τσιγάρα και έχει ξαπλώσει καμιά 15 νεότερους, θα πούμε, επειδή δεν καπνίζανε. Πάμε 3 από το τέλος. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο με τον φίλο τον Αριανό. Είσαι Αριανός, είσαι φίλε? Όχι, όχι. Α, συγγνώμη. Αριανός δεν βγήκε να πει ενάντια τον Τούρκο, να ξέρεις. Είχε πει, αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν θέλει Τούρκους ποδοσφαιριστές. Ναι, αλλά θέλει Τούρκους να τα χώνουν. Ναι. Ναι, για το λόγο το ότι ο Τούρκος επενδυτής θα δίνει λεφτά στην ομάδα, ενώ τους παίκτες θα τους πληρώνουν. Θα παίρνουν λεφτά, ναι. Λοιπόν, εάν οι Τούρκοι ποδοσφαιριστές το πάρουν πρωτάθλημα και το βγάλουν και στους ομίλους του Champions League, θα τους φέρουν λεφτά. Υποθετικό είναι αυτό, ρε φίλε. Υποθετικό είναι. Υποθετικό είναι και άμα παιδητής φέρει. Πολλοί παιδητές στην ιστορία έχουν δείξει. Άλλο να το ρωτήσεις. Στο ξενοδοχείο του που στις 50 κλείνε, στις 40 ήταν Τούρκοι και δεν τους έδιωξε. Έγινες και στατιστικολόγος τώρα. Αυτό πες τώρα. Η αναλογία του. Ξυπνούσαμε το πρωί και ουζελίμα φέτοιμο. Ω μπολτού και ουζελίμ, κιουλέμ, κιουλέμ. Α, μίνι, κιουζελίμ, μίνι. Εγώ τα έχω χωρίσει ξεκάθαρα. Τις δουλειές. Άλλο οι δουλειές, άλλο τα έθνη και τα σύνορα. Με τη λογική του Ραπτόπουλου θα έπρεπε να απαγορεύεται το εμπόριο. Με τη λογική του Ραπτόπουλου. Δηλαδή, επειδή υπάρχουν οι χώρες, δεν πρέπει να υπάρχουν συναλλαγές και επενδύσεις. Όπως βολεύει. Όπως βολεύει τα πισινά μας. Όχι, όχι, όχι. Το εμπόριο είναι ελεύθερο, φίλε. Για να ακουστώ λιγάκι, το όνομά σου λίγο. Βασίλης. Βασίλη, λοιπόν. Εγώ δεν θέλω να έρθω σε την παράθυνη μαζί σου και δεν σου λέω ότι έχεις αδικό σε αυτό που λες. Βεβαίως. Εγώ σου λέω, φίλε, πώς το νιώθω ο κάθε άνθρωπος. Μπορεί να το νιώθει διαφορετικά. Μπορεί να βγει άλλος Αριανός να πει: εγώ δεν θέλω ούτε το τουρκικό επενδυτή, θα το σεβαστώ. Εγώ σέβομαι τη γνώμη του καθενός. Εγώ λέω μία γνώμη. Πελάτες έχει ο Ερντογάν, μουσουλμάνους εδώ. Ο Ραπτόπουλος βρήκε τώρα εδώ μια ιστορία εδώ πέρα να κάνει την αφή του. Εντάξει. Θα καταργήσουμε το εμπόριο για το Ραπτόπουλο τώρα, ναι. Θα καταργήσουμε το εμπόριο για το Ραπτόπουλο. Μάστε μέσα του καλά, δεν σα αφήνω. Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, απλά εμένα η αντιπαράθεση που έχω μαζί σου είναι το εξής, ότι λες δεν θέλω Τούρκο ποδοσφαιριστή, γιατί τον ποδοσφαιριστή τον πληρώνεις, ενώ ο επενδυτής, αν είναι καλός, θα σου φέρει τα λεφτά. Στα λεφτά προσκυνάει, ρε παιδί μου. Ο Πάοκ αυτή τη στιγμή τον έχει, ο Σαββίδης είναι από τη Ρωσία, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Κύριε, και έβαλε τα ωραία του τα λεφτά. Τι θα πούνε, όχι. Αν ο επενδυτής που έχεις τώρα εσύ, όχι επενδυτής. Ναι. Που δεν είναι κανένα μεγάλο όνομα και είναι Πακιστανός, Έλληνας, είναι. Σου φέρνε τέσσερις Τούρκους του τύπου Μέση και Ρονάλντο και σε βγάζανε, σε έπαιρναν πρωτάθλημα και σε βγάζανε στο Μίσο Σαμπουζίν. Θα σε φέρανε λεφτά. Έτσι όπως το λες, ναι, έτσι, αλλά είναι, είναι υποθετικό αυτό που λες. Κοίταξε, μισό λεπτό. Εγώ απλά θα σε έλεγα. Ή να λες, δεν θέλω Τούρκο γενικά. Όχι, όχι, δεν μπορώ το. Δεν το γενικεύω γιατί δεν είναι. Γιατί και εγώ στη δουλειά μου είμαι επιχειρηματία στη δουλειά μου. Έτσι. Λοιπόν, και έχω μάθει ότι στις δουλειές οι δουλειές είναι παγκόσμιες. Δεν υπάρχει δηλαδή. Οι επενδύσεις. Δεν υπάρχουν έθνη και κράτη, ρε, λεφτά στις δουλειές. Στις δουλειές. Αυτό λέει. Αλλά από εκεί και πέρα τα εδάφη και τα κράτη και το κάθε κράτος έχει τους νόμους του, έχει τα σύνορά του. Αλλά, αυτό είναι σεβαστό όμως από εκεί και πέρα. Ένα εκατομμύριο Τούρκοι να αγοράσουν εδώ τα σπίτια μας, δεν έχει πρόβλημα αυτός. Άμα πληρώνουν την εφορία τους εδώ και το ένθια όπως εγώ, να έρθουνε, ρε φίλε. Κατάλαβες. Δεν το κατάλαβα. Έτσι τα εδάφη δεν τα χάνει. Στο νομικό καθεστώς της Ελλάδος θα υπάγονται όμως. Έτσι τα εδάφη δεν τα χάνει. Το ελληνικό κράτος θα πληρώνει όμως φορολογία, δεν πληρώνει το τουρκικό. Πρώτο τελευταίο φύγαμε. Μάλιστα. Ναι, έτσι δεν τα χάνει. Άμα πληρώνουν φόρους στην Ελλάδα, γιατί να μην έρθουν, δεν το κατάλαβα. Ναι. Τα δικά μου λεγόμενα έτσι, πάλι με ρευστό σου μιλάω, γιατί πάλι οι ποδοσφαιριστές θα σε φέρουν λεφτά. Έφυγες, γεια χαρά. Γεια. Πρώτο τελευταίος, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Καλησπέρα. Ένα Αριανό, ρε παιδιά, να πει όχι στον Τούρκο. Ναι, εγώ είμαι αυτός. Για πέρα. Εγώ είμαι αυτός, Αριανός Χρυσή Αυγή. Α, ωραίος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ένα παράδειγμα. Πριν από μερικά χρόνια είδες ένα κανάλι ελληνικό, ένα ντοκιμαντέρ για ένα χωριό στα βάθη της Τουρκίας μέσα, όπου οι κάτοικοι του ενήλικες περπατάνε στα τέσσερα. Και κατέληξε στο ρεπορτάζ ότι αυτό είναι αποτέλεσμα από αιμομιξίες. Αδερφό στην αδερφή, την ξαδέρφη κλπ. Αυτό είναι περίπου. Καλά, και εδώ στο Βόρειο λέγαμε... Αιγαίο μπορεί να τα δεις αυτά. Ορίστε. Τίποτα, συνέχισε. Ναι. Τι είπες? Λέω και στο Βόρειο Αιγαίο μπορεί να τα δεις αυτά. Είδες κανένα ολόκληρο χωριό τέτοιο, για πες. Όχι, αλλά είδα άνθρωπο με κατσίκα. Εντάξει, είδα πρόβατο, ναι, με ελέφαντα. Και στη φάση είχαμε τον άλλο που έκοψε το κεφάλι. Εντάξει, δεν πάει να πει αυτό κάτι. Εδώ σου μιλάω για ολόκληρο χωριό, ολόκληρη κοινωνία. Παραβατική συμπεριφορά. Για ολόκληρη κοινωνία. Αυτοί λοιπόν που ταυτίζονται και λένε ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Πολύ χαίρομαι, μπράβο, όντως δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με αυτούς. Δεν μου λες, φίλε, πανηλιακός Άρης πήγες ποτέ στον πύργο της Ηλίας σε κανένα μάτι? Έλα. Τίποτα λέω, πανηλιακός Άρης πήγες, λέω. Όχι, δεν έχω πάει, ξέρω τι θα μου πεις. Ο, δεν ξέρω, ρωτάω, και τι έπαιξες? Όχι, εκεί δεν έχω πάει. Καλά, εντάξει, παρακάτω. Εγώ σε έκανα μια ερώτηση, εσύ άμα θες απαντάς. Θα συμφωνήσω με τον γιατρό που πήρε τηλέφωνο πριν, νομίζω ο γιατρός ήταν. Ναι. Αυτά για τα οποία έχουμε να χωρίσουμε ή δεν έχουμε να χωρίσουμε. Το να ξεχνάς το παρελθόν σου, Ραπτόπουλε. Δεν πάει να πει ότι γίνεσαι πιο εξευρωπαϊσμένος, πιο υπέρ της παγκοσμιοποίησης, πιο άνθρωπος. Πρέπει να το θυμάσαι το παρελθόν σου. Εσύ τώρα τον Τούρκο θες. Η συγκεκριμένη φυλή, όταν θα της δοθεί ευκαιρία, ναι, θα σου κάνει χειρότερα πράγματα από αυτά που έχεις υποστεί. Μάλιστα, το άκουσα. Εσύ τώρα, εγώ τον Τούρκο το θέλεις. Δεν θέλω Τούρκο πρόεδρο και δεν υπάρχει περίπτωση να πάω στον μπάσκετ όσο υπάρχει Τούρκος πρόεδρος. Εγώ προσωπικά. Μ' αρέσει. Σεβαστό. Εγώ προσωπικά τον μπάσκετ. Μ' αρέσει. Σεβαστό. Αν υπάρχει Τούρκος πρόεδρος, τον διαγράφω από μέσα μου. Όχι τον Άρη, γιατί ο Άρης είμαι εγώ. Το μπάσκετ, σαν εταιρεία, σαν ΚΑΕ, τον διαγράφω. Και στο ποδόσφαιρο. Πόλεμο. Σεβαστό. Σε εισαγωγικά, καταλαβαίνεις. Σεβαστό. Ωραίος ο Χρυσαυγίτης. Μπράβο. Αυτό ήθελα να σου πω. Να είσαι ωραίος. Πολύ ωραίος. Ξεκάθαρος. Όχι σαν και εσένα. Απάλλο δρόμο εδώ, απάλλο δρόμο. Όχι, δεν έχει απάλλο. Είμαι Χρυσαυγίτης Αριανός και δεν γουστάρω. Έτσι πρέπει να πει ο Χρυσαυγίτης. Το σεβαστό και δεκτό. Τελευταίος για σένα. Να κάνω μια ερώτηση, Βασίλη. Δηλαδή, και εγώ δεν το γνωρίζω, δεν το κατάλαβα. Αυτό έχει να κάνει δηλαδή με εσάς και με την ύπαρξη του ΠΑΟΚ στην κόντρα μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ? Όχι. Καμία σχέση, έτσι. Όχι, εντάξει. Δεν έχει να κάνει με τίποτα. Λέω καμία. Πάμε στο τελευταίο για την εβδομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ρα. Ωραίος ο Χρυσαυγίτης. Μ' άρεσε. Έλα, φίλε. Καλημέρα σε όλους. Τέτοιο Χρυσαυγίτη θέλω. Όχι, ναι, η Σκοπιανή παντρεύομαι. Ναι, πάω στη Βουλγαρία, φτιάχνω την εταιρεία. Ναι, πουλάω το σπίτι μου στον Τούρκο και είμαι Χρυσή Αυγή. Μπράβο το Χρυσαυγίτη. Έτσι πρέπει να είναι. Σωστός. Ωραίο. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Θέλω να σου πω κάτι. Πρώτα,
Δεν είδατε την παγίδα που έστησαν οι Έλληνες στον Τούρκο. Η παγίδα ήταν ότι περίμενε να έρθει επί τόπου να μιλήσει με τον Τσίπρα και έτσι ο Τσίπρας δεν θα μπορούσε να πει τίποτα. Το θέμα, το θέμα με τον Ερντογάν. Ο Τσίπρας έχει ωραία καμπόνια. Να είπα, τι θα απαντούσε. Πέρα βάλαν το παγίδα. Θα σου κάνω πως γελάει ο Τσίπρας. Ακούγομαι. Ακούγομαι. Πολύ καθαρά. Ωραία. Βάλαν τον Παυλόπουλο μπροστά γιατί ξέραν ότι ο Ερντογάν είναι οξύδινος και θα πει αυτά που ήθελε να πει. Και έτσι ο Τσίπρας θα ήταν έτοιμος και θα ακούσει και τι θα απαντήσει. Ωραία. Γιατί θα ήταν κλαρίνο. Ήταν η φάκα, ήταν και το τυρί. Γιατί είχε μούτρα η Τουρκάλα, δεν ήξερα. Είχε μούτρα γιατί πιάστηκε κορόιδο, γι' αυτό είχε μούτρα. Η Τουρκάλα, η γυναίκα του Μπατάκη, γιατί είχε μούτρα. Φυγκότα, γιατί οι άλλοι δεν τη δέχτηκε να πάνε να φάνε μαζί. Τέλος πάντων. Το άλλο το θέμα είναι ότι στην Τουρκία, η Κωνσταντινούπολη, εγώ που πήγαινα πολλές φορές γιατί είχα μαγαζί και παίρνω πράγματα από εκεί. Φτηνά και τα πουλάς ακριβά εδώ. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, με ρούχα και τέτοια. Καλά κάνεις. Θέλω να σου πω ότι δεν τον γουστάρουν καθόλου στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Και άνθρωποι με λεφτά, με τέτοιο, γιατί αν έχουμε να χάσουμε εμείς κάτι εδώ πέρα, αυτοί έχουν να χάσουν πολλά περισσότερα γιατί ζουν πολύ καλύτερα. Και δεύτερον, δεν μ' άρεσε ο Τσίπρας που δεν του είπε ότι αφού εμείς δεν δίνουμε τέτοια λεφτά με αυτούς που ζουν στην πόλη που είπε για τα 15.000 δολάρια, αυτός γιατί δεν δίνει τα ίδια λεφτά, δίνει στην Κωνσταντινούπολη και τα ίδια στην Άντανα. Συμφωνείς? Γιατί όχι. Αυτό. Γιατί δεν σηκώθηκαν να του πούνε έτσι, ότι τα ίδια λεφτά παίρνει κάποιος στην πόλη και ένα στο χωριό. Και στην Ήπειρο δεν παίρνουν τα ίδια λεφτά με αυτά που παίρνουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Οπότε το θέμα αυτό δεν ξέραν να απαντήσουν. Στο δεύτερο, κάναν την παγίδα, αλλά δεν ξέραν γιατί να πούνε. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα και μέχρι και ο Ερντογάν ήρθε για να επικροτήσει τη συμφωνία του Άρη με την ΚΑΕ. Το κάνω λίγο πλάκα. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. Καλό βράδυ. Τέλος.